Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4 και όχι μόνο φυσικά, σε όλο τον κόσμο καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο, πώς το λες, μου αρέσει αυτή η έκφραση, ραδιομέγαρο. Ραδιομέγαρο του Λίμπερο. Ναι, όντως είναι ραδιομέγαρο, η αλήθεια είναι αυτή, είναι τεράστιο, ένας όροφος τεράστιος. Κάμια 800 τετραγωνικά είναι όλο. Ναι, που το καλοκαίρι. Όρος όροφος. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, εγώ τώρα είμαι και νέος εδώ πέρα. Έξω το καλοκαίρι. Σε εκείνη τη βεράντα στην ΠΟ που είναι παίζει μπάλα, γίνεται και έτσι κανένα παρτάκι το βράδυ, έτσι. Το βράδυ, φίλε, το καλοκαίρι εδώ πέρα με τα τσιμέντα να βράζουν, δεν μπορεί να κάτσει εδώ. Βράδυ σε είπα, ρε. 10 βράδυ, η ώρα, 11 η ώρα. Έλα, 10 θα έρχομαι. Βάλε δύο ηχεία, βάλε και ένα DJ και δει τι θα γίνει. Γερή να είμαστε. Ναι. Έλα εδώ 10 η ώρα το βράδυ. Ναι. Να δει με 37 βαθμού να βράζει όλη η πόλη και το τσιμέντο και αν μπορεί να κάτσει έξω από την αποπνικτική ατμόσφαιρα, χέσαι με εμένα. Καλά, στις ταράτσες πώς πάμε, ρε, στις ταράτσες και παίρνουμε κανένα ποτάκι, δηλαδή. Τι να σου και πω, τι έχει, δηλαδή. Άλλη ταράτσα είναι εκεί και άλλη ταράτσα είναι εδώ. Πού? Έχει, το μέσα εδώ πέρα στο λιμάνι, όλο ταράτσες είναι. Δεν έχει πάει. Άλλο το λιμάνι, άλλο εδώ πέρα μέσα. Γιατί, τόσο μακριά είμαστε πριν. Είναι κλειστά, ρε φίλε, εδώ πέρα. Ναι. Εδώ κατεβαίνεις, εγώ, 8 χρόνια είμαστε εδώ πέρα. Ναι. Παρκάρω, ας πούμε, εδώ πέρα, λέω το σοφού. Ναι. Μέχρι να βγω και από το κλιματιστικό να ξαναμπω στο κλιματιστικό, δεν λιποθυμιά μέχρι. Εγώ θα το ρίξω ιδέα. Όταν ή κάψω. Θα το ρίξω ιδέα. Τι? Θα το ρίξω ιδέα. Ρίξω. Θα το ρίξω μια ιδέα εδώ πέρα. Ρίξω Ηλία! Ρίξω. Ρίξω Ηλία. Βιετνάμ. Βιετνάμ. Ρίξω γιατί. Ρίξω γιατί γίνεται. Λοιπόν. Κυριακή δεν θα γίνει. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Γιατί ήδη έχω κάποια μηνύματα. Έχω πάρα πολλά θέματα σήμερα. Άλλο θέμα. Γιατί είπαμε κάτι χθες. Πρέπει να είμαστε. Τουλάχιστον αυτά που λέμε. Ναι. Να... Δεν μπόρεσε ο Νίκος Μπουγάτσης να έρθει. Σήμερα μας ειδοποίησε το παλικάρι προς τιμή του πρωί-πρωί. Έτσι. Έτυχε κάτι απρόσμενο. Μία οικογενειακή υποχρέωση με τη σύζυγό του. Και έπρεπε να λείπει σήμερα. Υποσχέθηκε ότι αύριο θα προσπαθήσει να είναι. Έτσι. Εμένα έτσι μου είπε. Μου είπε και εμένα το λόγο. Εντάξει, αυτά τυχαίνουν σε όλους. Έτσι. Okay. Μην τρελαθούμε. Okay. Όλα καλά. Να είναι καλά ο Νικόλας. Να είναι καλά και ο Γιώργος ο Μακουκούλα που ξεκινάει τη σεζόν του σήμερα στην Καλκιδική. Έτσι, έτσι. Τα παλικάρια. Να είναι όλοι γεροί. Να είμαστε μαζί και τα επόμενα χρόνια έτσι παρέτσα. Να κάνουμε την καζουρίτσα μας. Ο Μακουκούλα φταίμε κι εμείς. Γιατί εγώ το ήξερα να σου πω την αλήθεια ότι. Δεν ήξερα όμως ότι φεύγει στο καπάκι. Ναι. Έπρεπε να τον καλέσουμε νωρίτερα. Ήξερα ότι το μαγαζί κλείνει. Εντάξει, μου και αυτό τώρα. Εντάξει, τον καλέσουμε τι. Ας, η πόρτα ανοιχτή είναι τώρα εδώ πέρα, όποιος θέλει έρχεται. Είναι και λίγο, εντάξει, είναι και, με τη δουλειά δεν μπορεί να έρθει, με τη δουλειά καθημερινή. Ναι, μπορούσε μόνο Δευτέρα βασικά, αλλά τέλος πάντων, και τι, για τον Ηρακλή, τι να πει ο καημένος. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο, δεν θα είναι τα παιδιά σήμερα, θα είναι άλλη μέρα, έτσι. Έτσι, καλά, αύριο πιθανόν ο Νίκος Μπουγάτσας, πολύ πιθανόν για αύριο. Πριν πει οτιδήποτε ο Ζάγος, κάτι πολύ σημαντικό για τους υποστηρικτές εκπομπής, να πούμε σε όλους τους φίλους της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Ζάχο, Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια, καταρχήν ότι έχουμε χοληπτάρα άλλο ένα βράδυ εδώ, το Βασίλη τον Καβαδία, τον Πεδαρά, τον κούκλο μας. Και κατά δεύτερον, κληρώνουμε δύο εισιτηριάκλες για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Εκεί δηλαδή που δεν θα υπάρχουν εισιτήρια από αύριο μεθαύριο. Να ξέρετε, θα έχει 35.000 κόσμο η Τούμπα μέσα και καμιά 10 απ' έξω. Καλά, 28 δεν χωράει, πόσα είναι 35. 35 φιλάρα, 28.000 είναι τα καρεκλάκια. Α, αν βάλεις τώρα διαζώματα επάνω κάτω αριστερά δεξιά εκεί που δεν κάθονται, θα έχει 35.000 κόσμο. Σε μάτσο UEFA δεν ξέρεις ότι δεν απαγορεύει να κάθεις. Εννοείται ρε φίλε. Σε τώρα UEFA το με τον κομπότη θα παίξω. Λοιπόν, κληρώνουμε δύο εισιτήρια παιδιά, τα οποία είναι μαγικά χαρτάκια. Θα είναι η μοναδική εκπομπή σήμερα, η δική μας, που όλη την εβδομάδα θα δώσει δύο εισιτήρια. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για τη μεγάλη φιέστα, το τρελό πανηγύρι που θα στηθεί στο γήπεδο της Τούμπας από 35.000 φίλους του ΠΑΟΚ με τεράστιες εκπλήξεις, με πάρα πολλές εκπλήξεις. Δεν θα σας πω τι θα γίνει μέσα στη Τούμπα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι θα γίνει. Θα το δείτε και όσοι θα θέλετε να το ζήσετε από κοντά και όσοι θα είστε στη τηλεόραση. Ούτε, λοιπόν, ούτε περιμένει λίγο. Η διαδικασία είναι απλή, το λέω για να στέλνουν, σωστά, αρχίζουν σωστά. Τα παιδιά να στέλνουν να θέλουν. Όσοι ενδιαφέρονται, όσοι ενδιαφέρεστε να μπείτε στην κλήρωση, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνετε το κινητάκι σας, πληκτρολογείτε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε ονοματεπώνυμο, απαραίτητη προϋπόθεση, οποιοδήποτε άλλο σχόλιο θέλετε και στείλτε το στο 54526, επαναλαμβάνω, FM κενό σχόλιο, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, 10 παρά 3 λεπτά, δύο φίλοι ή δύο φίλες ή ένας φίλος και μια φίλη. Θα είναι οι τυχεροί, υπερτυχεροί, έτσι όπως γίνεται η κατάσταση, που θα πάρουν δύο εισιτήρια για τη θύρα 7 δωρεάν
να είναι παρόν στη φιέστα του πρωταθλήματος για τον ΠΑΟΚ μετά 34 χρόνια και ενδεχομένως στο τελευταίο μάτς του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Αν θα γίνει η ανακατασκευή, αν θα πάνε όλα καλά, ενδεχομένως από τον χρόνο ο ΠΑΟΚ να παίζει στο Καφτατζόγλου. Μπορεί να είναι το τελευταίο μάτς στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Πάμε, Ζάχο. Δηλαδή, ούτε μία για τη, πώς λέμε, για τη μαγεία του αθλήματος. Mm. Ούτε μία στο δεις, δεν αφήνει να κάνει κανένα δηλαδή. Όλα γίνονται. Ποδόσφαιρο είναι. Ποδόσφαιρο είναι. Ποδόσφαιρο είναι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Εγώ δεν είμαι απόλυτος. Ναι. Εντάξει. Γιατί πανηγύρια... όντως, λογικό είναι να έχουν ετοιμαστεί τα πανηγύρια πράγματα. Πολλές φορές, άμα γίνει καμιά στραβή. Τα πανηγύρια πολλές φορές γίνονται κηδείες. Ναι. Θυμάμαι την Καλαμαριά μια φορά. Και στις φιέστες. Θέλει προσοχή το μάτι, θέλει σοβαρότητα. Θέλει στο 30 να είναι 2-0. Έτσι. Και γεια σας. Εντάξει, όμορφα και ωραία. Και, και για καιρό πήρε Αρναούτογλου. Τι με νοιάζει, δεν πάνε. Νοιάζει, δεν με νοιάζει. Τι με, σαν καλύτερο. Τον Μπουγάτσα που έλεγε χθες Θεομηνία, Θεομηνία. Γιατί το λέω 20.000 είπε, δεν χατζιαβάτη. 20.000 δεν χατζιαβάτη είπε. Θα του τα πω αύριο. Θα τα πει. 20.000 καμικάζι μα έγραψε. Δημόσια τα έγραψε. 20.000 καμικάζι έγραψε ο Χατζιαβάτη. Θα είναι στο Χαριλάου και θα σκεπάσουν του πανηγυρισμού από του παοξίδε που θα έρχονται τα Τέμπη. Ναι. Και τα δύο λάθος, σου το είπα, και τα δύο λάθος. Και είχε λέει. Δεν θα κερδίσουν έρε τα. Και είχε λέει Θεομηνία. Θεομηνία έριξε μια βροχούλα. Ναι, και βροχούλα. Ναι, και τα. Και εσύ πας από την άλλη πλευρά. Μία από τη μία πλευρά ο ένας. Μία από τη μία πλευρά ο άλλος. Θεομηνία είναι να ρίχνει κεραυνούς, αστραπές. Θεομηνία είναι αυτό που θα γίνει την Κυριακή. Νόε. Αλλά νόε. Θεομηνία θα γίνει την Κυριακή. Γιατί θα γίνει η νύχτα μέρα εδώ στην πόλη μα. Στην πρωτεύουσα τη Μακεδονία μα. Η νύχτα μέρα έγινε ήδη. Φιλέ, ξέρεις τι είναι. Ξέρεις τι είναι, φίλε. 34 είναι. Χρόνια περιμένω. Πολλές αναπληρώνει. Λογικό. Πώς θα πάρεις κύπελο κάποια σωστό, στιγμή. Σωστό. Αν μπορέσει να το πάρεις και θα είσαι τρελαμένος ή μπορεί να πάρεις οτιδήποτε κάτι άλλο παραπάνω. Δεν ξέρω, φίλε. Πώς θα νιώσεις, ρε Ζάχο. Όχι, όχι. Σε αυτό, άλλο τώρα πέραν που σε πειράζω και με πειράζω. Αυτό έχεις δίκιο. Κι εγώ το ίδιο θα κάνω. Δεν θα αρρωστήσεις. Εγώ, αν πάρω κύπελο, θα κάνω χειρότερο, όχι πρωτάθλημα. Να τα λέμε έτσι. Θα μετακινήσω το Λευκό Πύργο καμιά. Λοιπόν, μία τελευταία φορά και πάμε στους υποστηρικτές. Δύο εισιτηριάρες. Δεν θα υπάρξουν, παιδιά, σας το ξαναλέω. FM πληκτρολογείτε και ενώ αφήνετε ονοματεπώνυμο, σχόλιο αν θέλετε, αποστέλνετε στο 54526. Ορμάτε. Ναι. Λογικά θα έχει μεγάλη έχει, δεν ανταπόκριση, έχει. Λέω εδώ εγώ. Είμαστε. Λοιπόν. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε ήδη. Γίνεται χαμός. Ναι. Και γυναίκες βλέπω. Πώς γίνεται. Μπράβο. Εντάξει. Περίεργο. Λοιπόν. Εντάξει, φίλε. Ενημερώνω άλλη μια φορά. Κληρώνουμε δύο εισιτήρια. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για τη μεγάλη φιέστα, το μεγάλο πανηγύρι μετά από 34 χρόνια ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως κατά 98% να είναι πρωταθλητής και να γίνει ο πανζουρλισμός, να γίνει της αρκούδας που λέμε εμείς εκεί πέρα στην Νεάπολη. Η διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση, γιατί εισιτήρια δεν θα υπάρχουν σε μία-δύο ημέρες, ούτε για δείγμα, θα έχει 35.000 κόσμο μέσα η Τούμπα και καμιά 5 απ' έξω. Η διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση είναι απλή. Πληκτρολογείτε FM, αφήστε κενό, γράψτε ονοματεπώνυμο. Κάποιο σχόλιο αν θέλετε και στείλτε το στο 54526. Η φίλη μας η Μέρη, ο φίλος μας ο Θάνος, ο φίλος ο Παναγιώτης από Αθήνα λέει, ο φίλος ο Παρασκευάς, ο Δημήτρης, ο Σταύρος, η Ιωάννα και ο Μιχάλης έχουν στείλει έως τώρα τα δικά τους μηνύματα και μπαίνουν στην κλήρωση. Όλα τα μηνύματα θα μπουν στην κλήρωση. 10 παρά 3 λεπτά θα ανακοινώσουμε τους νικητές ή τις νικήτρες ή τον νικητή και την νικήτρια. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, δύο εισιτήρια, πάω κλέβα διακόσια. Μπορεί, διάλειμμα βασίλειο. Μπορεί να είναι και δύο νικήτριες, γιατί πού το ξέρεις. Μπορεί. Καθόλου πιθανό. Έτσι. Είπα δύο νικητές ή δύο νικήτριες ή ένας νικητής και μία νικήτρια. Δεν το πιάσα. Δεν πειράζει. Πειράζει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε. Σας έχω είδηση βόμβα. Βόμβα για αστημένο παιχνίδι. Αυτό που κινδυνεύει ο Άρης. Ναι, είναι τεράστια η βόμβα. Η δήλωση που έχει κάνει ποδοσφαιριστής της Βέρειας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να ακούσετε τι του είπε ο Καρυπίδης όταν ήταν στη Βέρεια. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγια. Ζάχος Ντρούλινγκ. Συντροφιά Παρίτσα μέχρι και τις 10. Μην χάσετε την ευκαιρία, παιδιά, να διεκδικήσετε δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για τη φιέστα του πρωταθλήματος στο γήπεδο της Τούμπας. 10 παρά 3 λεπτά θα πούμε τους νικητές ή τις νικήτριες. Πληκτρολογείτε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας, κάποιο σχόλιο αν θέλετε και στείλτε το στο 54526. Ο φίλος ο 003 λέει καλησπέρα Τάσο, μόνο περηφάνεια για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή ξεφτύλα του ΠΟΚ.
εισιτήριο. Μπαίνει και ο φίλος ο Ζέρβας, ο Δημήτρης στην κλήρωση και ο φίλος ο Γιάννης, ο 927 και η φίλη μας η Δωροθέα, η 046 και η φίλη μας η Μέρη, 870, ο Θάνος, Παοκάρα Τύρναβος, ο 912, ο Παναγιώτης, 719, ο Παρασκευάς, ο 141, χαμός γίνεται παιδιά, FM κενό, όνομα τεπώνυμο σχόλιο, αποστολή στο 54526, δύο εισιτήρια για την φιέστα του πρωταθλήματος για να είστε παρόν κι εσείς στους τρελούς πανηγυρισμούς, στα ξέφρενα πανηγύρια, στο ξέσπασμα του ασπρόμαυρου λαού. Έλα Ζάχου. Ξεκίνα. Α, να ξεκινήσω. Ξεκίνε. Λοιπόν, έχω θεματάρα. Καταγγελία, γιατί μετά έχουμε και να πούμε ποιος ανακηρύχθηκε νέος πρόεδρος της Super League με τις ευλογίες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Άρη. Καλά, ξέρετε. Α, μπράβο. Λοιπόν, έχει μια καταγγελία σοκ. Δεν είναι καταγγελία. Καταγγελία σοκ από παίκτη της Βέρειας. Ο Καρυπίδης, ο πρόεδρος δηλαδή του Άρη, μας είπε πως αν δεν χάσουμε, δεν φεύγουμε ζωντανοί. Άντε. Ναι. Δεν το λέω εγώ, το γράφει το SDNA. Έτσι, το είδα στο ΠΑΟ 24, το οποίο σε μεταφέρει στο SDNA. Και όχι μόνο, έχει πάμπολα site. Επαναλαμβάνω, καταγγελία σοκ από παίκτη της Βέρειας. Ο Καρυπίδης μας είπε πως αν δεν χάσουμε, δεν φεύγουμε ζωντανοί. Το ενδεχόμενο αλίεσης αποτελέσματος αγώνα σε συνδυασμό με στοιχηματική απάτη για τον αγώνα ανάμεσα στην Βέρεια και τον Άρη 0-1 υπέρ των κιτρινόμαυρων του περσινού πρωταθλήματος της Football Link διερευνά η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Αυτή η επιτροπή είναι που αποφάσισε ότι πρέπει να πέσει ο Όφη και ο Γενιακός, νομίζω. Ναι. Βέβαια, θα πω όταν τελειώσει, θα πω και εγώ. Γιατί... Να πω λίγο για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Αναλυτικά το ρεπορτάζ λέει ότι σύμφωνα με το Δίκη Σπορτ, στα χέρια της Προέδρου της Επιτροπής Γλυκερίας Λουίζας Ιωαννίδου, βρίσκεται ήδη η κατάθεση του ποδοσφαιριστή της Βέρειας Γιάννη Μπαστιάνου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ποινική προκαταρτική εισαγγελέα Βέρεια Καρύκλια Χοβαρδά αναφέρει τα εξής. Στο ημίχρονο, ο πρόεδρος του Άρη, Θεόδωρος Καρυπίδης, με δύο συνοδούς του, ήρθε έξω από το ποδητήριο της ομάδας μας. Την ώρα που η ομάδα μας έμπαινε στα ποδητήρια, αυτός φώναξε προς όλους τους παίχτες ότι πρέπει να χάσουμε από τον Άρη. Αναρωτήθηκε για ποιο λόγο παίζουμε τόσο καλά και είπε ότι πρέπει να χάσουμε να παρατήσουμε το παιχνίδι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο παρατήρησα ότι ο Άρης έκανε επιθέσεις μόνο από την πλευρά του αρχηγού της Βέρειας Καψάλη και του συμπαίκτη μου Λαζόπουλου. Ο Καψάλης το προηγούμενο βράδυ ήταν στο ίδιο τραπέζι καφετέριας με τον Καρυπίδη. Πω, τι γίνεται ρε φίλε. Τι γίνεται ρε φίλε. Όλα αυτά φόβησαν κάποιους συμπαίκτες μου. Όχι, μου θυμίζουν αυτά... τακτικές κόκκινης ομάδας από τον Πειραιά. Ναι. Όλα αυτά φόβησαν κάποιους. Αυτά στην Τούμπα δεν έχουν γίνει ποτέ. Όχι, εντάξει, τώρα δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Κάποια καταγγελία τουλάχιστον δεν υπάρχει. Θα υπάρχει. Όλα αυτά φόβησαν κάποιους συμπαίκτες μου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο συμπαίκτης μου Λαζόπουλος μας είπε. Λαζόπουλος, ο τέτοιο. Ναι, μετά το τέλος του αγώνα ότι τον απείλησαν άγνωστοι. Πω, τζίλο μου θυμίζει. Την ώρα που έμπαινε στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο. Του είπαν, επιλέξει, αν δεν χάσετε δεν θα φύγετε ζωντανοί. Τι γίνεται, τι είναι αυτά τα ωραία φίλε. Γιατί τα λέμε όλα εδώ πέρα. Πάντως, ο παίκτης Βέρειας ανασκεύασε την ένοχη κατάθεσή του με θαυμαστικό, μιλώντας στον Dad FM, λέγοντας ότι στην κατάθεση είχα άγχος. Ίσως... έκανα λάθος. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Και το ότι ανασκεύασε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι ακόμα πιο σοβαρό. Γιατί υπάρχει και μια ανασκευή δήλωση του Σιώπη, συγκεκριμένη ομάδα φέτος, και έπεσε, για το πέναλτι που έκανε στο Παναθηναϊκό. Το παραδέχτηκε 100 φορές ότι έκανα πέναλτι. Την άλλη μέρα λέει όχι, λέει, δεν το είπα. Να αφήσουμε τώρα τις τρολιές και να πάμε στα κανονικά. Δεν είναι τρολιά. Καλές είναι οι τρολιές. Δεν είναι τρολιά. Εγώ... Είναι ένα. Κατάρχεν. Να ολοκληρώνω. Ναι, σωστό. Είναι ένα άρθρο, ένα δημοσίευμα στο SDNA μέσω του ΠΑΟ 24, το διάβασα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ως καταγγελία. Ωραία. Έτσι. Να πω και εγώ τώρα την άποψή μου, και δεν είναι φυσικά. η δική μου άποψη, είναι κοινή λογική λέγεται. Λοιπόν, καταρχήν να μην τις δύο περιπτώσεις να μην τις συγχαίουμε, την περίπτωση του Όφη με του Άρη, έτσι. Είναι δύο εξαδιαμέτρου αντίθετες περιπτώσεις. Στη μία έχουμε τον πρόεδρο του Όφη, έτσι, με στοιχεία, όχι είπε ο Τάδε, είπε ο Ζάχος, είπε ο Τρέγιας, είπε ο Βασίλης.
με στοιχεία ότι πλήρωσε τα εισιτήρια της ομάδας του Αιγινιακού. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν ακτοπλοϊκά, μπορεί ήταν και αεροπορικά, εγώ θυμάμαι πλοίο τέλος πάντων, και ότι πλήρωσε το ξενοδοχείο, αυτά υπάρχουν αποδείξεις, της αποστολής του Αιγινιακού για να μείνει στην Κρήτη. Αυτά είναι αποδείξεις. Εδώ έχουμε που κάτι λέει κάποιος άκουσε, είδε, έκανε και άκουσε, που μετά τα πήρε και πίσω, διότι έχω εδώ τις δηλώσεις του. Λέει ο Μπασιάνος, ο κύριος Καρυπίδης ήταν στο διάδρομο των αποδυτηρίων και μας είπε, πώς παίζετε έτσι, ποτέ δεν μας απείλησε ή μας είπε να κάτσουμε να χάσουμε, απλά είπε πώς παίζετε έτσι. Δεν κατάλαβα πώς το εννοούσε. Στο διάδρομο ήταν, δεν μπήκε μέσα στα αποδυτήρια. Ποτέ δεν μας είπε να χάσουμε ή να μας απειλήσει. Ήμουν κι εγώ φορτισμένος πάνω στην ένταση, πάντως δεν μου φάνηκε απειλητικό. Λοιπόν, να αφήσουμε τα ανέκδοτα. Εδώ πάνε να αθωώσουν, λέω εγώ. Κάτσε να μυρίσω τα δάχτυλά μου. Πάνε να αθωώσουν τον Όφη με απτά στοιχεία εναντίον του. Και είπε, έκανε ένα, ανασκεύασε. Εντάξει, δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να γίνει τίποτα. Συναριανή, μην μασάτε. Συγγνώμη, λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν αυτά που σου λέω δεν σε πείθουν, τι να πω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Απλά το. Άμα είναι κι εγώ Τάσο, να βγω να βγει ένα ποδοσφαιριστή, ξέρω εγώ, πες μια ομάδα που δεν συμπαθεί τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, ποια είναι. Πες μου μία. Πες μου. Και να πει ότι με απείλησε στην Τούμπα ο Τάδε. Να πω και να χάσω. Διότι χάσαν και όλοι στην Τούμπα εκτός τον Άρη, έτσι. Πρόσεχε λίγο. Το ότι έχει κρίνει επιλείψιμο και ύποπτο. Όχι, δεν έχει κρίνει υπολείψιμο. Λάθος διερευνεί. Λάθος κάνεις. Όταν κρίνεις ύποπτο. Για να διερευνηθεί ένα παιχνίδι, έχει κρυθεί. Για 14 παιχνίδια. Έχει κρυθεί επιλείψιμο και ύποπτο. Και εμάς του ΠΑΟΚ νομίζω. Και δεν το κρίνουμε εμείς αυτό. Και εμάς του ΠΑΟΚ ήταν στα 14. Το διερευνά η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Αυτό το διερευνά καλά κάνει. Την απόφαση λοιπόν για το αν θα γίνει κάτι συναργιανή του ντρούλινγκ ή όχι. Ναι. Θα την πάρει η Επιτροπή. Εντάξει, η Επιτροπή έχει ως πρόεδρο την κυρία Γλυκερία Λουίζα Ιωαννίδου. Ναι. Εκεί δηλαδή που βρίσκεται η κατάθεση του ποδοσφαιριστή της Βέρειας Γιάννη Μπαστιάνου. Ωραία. Ο οποίος είπε ότι ο Καρυπίδης είπε πως αν δεν χάσουμε δεν φεύγουμε ζωντανοί στην αρχική του κατάθεση. Ωραία. Και εγώ λέω, επαναλαμβάνω, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Έχει σίγουρα καμία απόδειξη. Σίγουρα. Έχει καμία απόδειξη. Αυτό. Αν έχει κάποια απόδειξη, εγώ λέω να τιμωρηθεί ο Άρης. Αυτό η δικαιοσύνη. Πρόσεξε, σου λέω. Θα το αποφασίσει. Όχι, όχι. Δεν είναι, εδώ δεν είναι υπόλοιπο. Είναι στα χέρια του ή όχι. Ένα λεπτό. Εδώ δεν είναι θέμα το λέω ο Ζάχος, το λέω ο Τρέγιας. Υπάρχει καταγγελία, αγόρι μου. Επίσημη. Κατάθεση. Κατάθεση έκανε στην εισαγγελία. Καταγγελία υπήρχε, αν θυμάσαι καλά, Τρέγια. Βράσε τώρα τι υπήρχε. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει τώρα. Αυτού αυτού. Παλικάρι μου, καταλαβαίνει ότι είναι σοβαρό. Υπάρχει καταγγελία ποδοσφαιριστή της Βέρειας που είπε ότι αν δεν χάσετε δεν θα φύγετε ζωντανοί. Δεν είναι δικές του το εδώ αν, πέρα. Το αν θα είναι ένα ψέματα ή αλήθεια. Ας τα αυτά ρε και αυτά που διαβάζω. Άσε το ένα, άσε και αυτά που διαβάζεις εσύ. Δηλαδή είναι σοβαρό. Το θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, δεν το αποφασίσουμε εγώ και εσύ. Αυτά που διάβασα εγώ είναι ψέματα, το γράφουν ψέματα, δεν τα είπε αυτά. Δεν ξέρω φίλε, από ένα κίτρινο site το βλέπω. Εσύ από το δικό σου από εκεί ήταν. Το έστειλε είναι τι είναι, πράγματο site. Δεν ξέρω, πάντως το Άρη δεν είναι. Διότι το αρχικό ήταν από το ΠΑΟΚ το site. Γιατί γράφει και ο Βαθύλακος. Και τι με νοιάζει να υπογράφω. Να ξέρεις. Εγώ το θεωρώ συμφερόντον ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο. Άμα γράφει ο Τσαλτίδης. Συμφερόντον ΠΑΟΚ και γράφει ο Τσαλτίδης. Ναι, και τι σημαίνει. Εντάξει. Τι σημαίνει. Εντάξει. Σαν να μου λες ότι γράφει ο Κόλκας το όλα μπαουτάρι. Τι σχέση. Όχι, όχι. Πώς όχι, όχι. Δεν είναι το ίδιο. Πώς όχι, όχι. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο και, το ίδιο και χειρότερο είναι. Όχι, όχι. Πώς όχι, όχι. Πιστεύω δεν ότι είναι συμφερόντον. Όχι, πώς το δεν το λέω. Εδώ υπάρχει μια επίσημη καταγγελία του ανθρώπου. Και στην αρχική του κατάθεση είπε ότι εννοώ. Ο Καρυπίδης είπε αν δεν χάσουμε δεν φύγουμε ζωντανοί. Η άποψή μου το έστειλε. Το αν θα είναι αθώος ή ένοχος ο συγκεκριμένος κύριος θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Όχι εμείς. Όχι, όχι. Ένα λεπτό. Τέλος. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, μην πεις. Λέω ότι το SDNA εγώ λέω ότι παίζει και είναι συμφερόν τον ΠΑΟΚ. Εσύ πες ότι είναι Ολυμπιακό και Άρη. Με τι σχέση έχει τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Λέω ρε φίλε, λέω. Ναι. Λέω. Ωραία. Μπορεί να μην παίζει καμία άποψη. Θες να πάμε στον Καζέτα να το διαβάσουμε. Ναι, λέω. Θες να πάμε στο Sport 24. Περιέργως όμως. Θες να πάμε στο Sport 24. Άλλο σε ρωτάω. Ναι. Πες ένα site που δεν είναι συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Θες να πάμε στο 10.gr που είναι του Φαταού. Γιατί δεν έχει αυτά που λέει και εδώ πέρα. Αυτά δεν τα είπε. Αυτά τα είπε ή δεν τα είπε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Α, δεν ξέρεις αυτά να τα είπε. Εγώ διαβάζω την αρχική κατάσταση του ανθρώπου. Εγώ λέω ότι η πιθανότητα. Να έχει καταρχήν και να καταδικαστεί, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι ένα χρηματικό πρόστιμο. Δεν είναι τίποτα περισσότερο. Αν καταδικαστεί, που θα είναι και πρόκειται να καταδικαστεί. Χρηματικό πρόστιμο για το τι, για το ότι είναι στημένο ένα παιχνίδι. Όχι, όχι, δεν ήταν στημένο. Ότι ήταν στα αποδυτήρια. Εδώ πέρα.
ότι κάναν επιθέσεις από τον συμπαίκτη του αρχηγού της Βέρειας, του Καψάλη, ο οποίος Καψάλης το προηγούμενο βράδυ ήταν στο ίδιο τραπέζι με τον Καρυπίδη. Τάσο, μπήκε ο πρόεδρος σου με πιστόλι και η ποινή έλεγε υποβασμό. Πιστόλι. Με πιστόλι μπήκε. Σε όποια άλλη χώρα ήμασταν θα ήσουν στη Β' Εθνική. Λάθος κάνεις. Στη Β' Εθνική θα ήσουν. Ναι, το πιστόλι σε όποια σοβαρή ποδοσφαιρική χώρα θα ήσουν στη Β' Εθνική. Νομιμό. Θα έτοιμα στη Β' Εθνική αν έκανε χρήση. Ακτή έκανα να πυροβολήσει. Αν απειλούσε, βέβαια. Φυσικά. Ωραία. Από την, από, ότι... Αφού ήμασταν τυχεροί που δεν το έκανε χρήση, εντάξει. Όχι, λάθος κάνεις. Εντάξει. Το ότι το είχε πάνω του είναι νομιμότατο. Ναι, 100%. Νομιμότατο και είναι. Ο ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε και έχασε από τα δήματα. Νομιμότατο είναι έχασε να το κουβαλάει. Ένα ματ για αυτό το οποίο στήριξε από τα δήματα. Ναι, νομιμότατο. Άδικα το έχασε. Ωραία. Νομιμότατο είναι να το έχει φυσικά, αλλά όχι στον αγωνιστικό χώρο. Όχι στον αγωνιστικό χώρο. Εσύ το είχες δει, δηλαδή το πιστόλι. Όταν μπήκε. Το είχα δει. Το είχε πάνω. Άμα δεν το βλέπα... Το είχε πάνω του φυσικά. Δηλαδή επειδή δεν το είδαμε, δεν το δεν μετράει. Δηλαδή εσύ λες ότι μία απόφαση δικαστηρίου που δίνει στον άνθρωπο αυτόν την δυνατότητα να οπλοφορεί νομίμως. Ναι. Εσύ την κρίνεις παράνομη. Όχι, φίλε. Λέω, άμα είναι όχι, παράνομο, μην το ζητάς, όχι, εκτίθεσαι. Όχι, δεν εκτίθεσαι. Πώς δεν εκτίθεσαι. Είναι παράνομο να είσαι στον αγωνιστικό υπάρχει χώρο. Απόφαση. Άμα το είχε στο ντουλαπάκι του γραφείου του στην Τούμπα. Τιμωρήθηκε λοιπόν με 3 χρόνια ναι. για μια ομάδα που πληρώνει εκατομμύρια ναι. και δεν πάει να δει την ομάδα του. Τιμωρήθηκε. Ναι. Τον είδε στο Σαββίδι να μπει σε κάποιο γήπεδο. Όχι, βέβαια. Ο Μαρινάκης μπαίνει στα γήπεδα ενώ έχει απαγόρευση. Να τιμωρηθεί. Α, μπράβο. Να τιμωρηθεί. Α, για το Μαρινάκη δεν μιλάτε. Να τιμωρηθεί. Το καλό το παιδί, το φιλαράκι σας. Να τιμωρηθεί. Ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ, γιατί δεν τον τιμωρεί. Γιατί δεν τον τιμωρεί. Δεν είναι, δεν είναι στην ΕΠΟ αυτό, δεν έγκυται. Δεν είναι απόφαση της ΕΠΟ. Α, δεν είναι απόφαση της ΕΠΟ. Ωραία. Όχι. Ενώ θέλεις να τιμωρηθεί ο Άρης επειδή ξύπνησε ένα πρωί. Η αθλητική δικαιοσύνη πρέπει να παρέμβει. Ωραία. Επειδή εγώ ξύπνησε. Θέλω. Εγώ δεν είπα ο θέλω. Ο Μπαστιάνος. Εγώ δεν μη βάζεις λόγια που και καλά θα κάνεις να θέλεις. Δεν πρόκειται. Μη βάζεις λόγια όμως που δεν είπα. Εγώ είπα ότι θα αποφασίσει η ελληνική, η αθλητική δικαιοσύνη. Ωραία, ωραία, ωραία. Εφόσον υπάρχει καταγγελία. Δεν υπάρχει θέμα να είναι. Μου έκανε κατάθεση, καταλαβαίνεις την κατάθεση. Ωραία, ωραία, πήγε στην εισαγγελέα στην δικαστήνα και έκανε κατάθεση και είπε αυτό και αυτό και αυτό. Εγώ σου λέω, αν ξυπνήσει αύριο το πρωί ένας και πει κατά του ΠΑΟΚ, άρα πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Είπε ο άνθρωπος ότι ο Καρυπίδης είπε αν δεν χάσουμε δεν φεύγουμε ζωντανοί. Εντάξει. Εγώ λέω ότι η πιθανότητα να τιμωρηθεί ο Άρης παραπάνω από ένα χρηματικό ποσό πρόστιμο που και αυτό θα είναι πρόκληση είναι όσες πιθανότητες να δηλαδή κερδίσει ποινές, ο Λεβαδιακός τον ΠΑΟΚ και τις ποινές της αθλητικής δικαιοσύνης. Όχι, μπράβο, δεν ξέρω τις ποινές. Με εντυπωσιάζεις. Λέω ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Τι απόδειξη? Εσύ αν υπάρχει καμία απόδειξη πες μας. Το αν υπάρχει απόδειξη όχι. Μα δεν υπάρχει. Θα το κρίνει δικαιοσύνη. Όχι εμείς. Πώς θα το κρίνει δικαιοσύνη? Κατά την άποψη δεν υπάρχει. Εσύ ξέρεις τι θα καταθέσει αύριο αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αναιρεί την αρχική κατάθεση και λέει άλλα. Ξέρεις ότι αύριο αν πει. Αλλά πάλι. Μας λέω ό,τι και να πει και υπέρ και, που κατά, αν έχει και κατά και υπέρ μπορεί να, πει. Να έχει οπτικό ακουστικό υλικό από τα αποθετήρια. Άμα ήταν έτσι ο καθένας ξύπναγε μπορεί το να πρωί. Έχει οπτικό ακουστικό υλικό σου λέω από τις κάμερες. Άκουσε με. Αν έχει οπτικό ακουστικό υλικό εγώ σου λέω να τιμωρηθεί ο Άρης. Ξέρεις. Όχι, άκουσε τι λέω. Θέση, λέω. Να απόφαση και μετά. Ο λέω, αν έχει οπτικό ακουστικό υλικό, λέω να τιμωρηθεί ο Άρης. Αυτό σου λέω και εγώ. Ωραία. Άρα λοιπόν συμφωνείς με μένα. Θα περιμένουμε να βγει απόφαση από το δικαστήριο. Και να κρίνουμε μετά τα λεγόμενά μας, τα λεγόμενά. Όχι, όχι. Αν τιμωρηθεί ο Άρης, θέλω να δω το οπτικοακουστικό υλικό. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία βάση. Δεν υπάρχει καμία βάση. Ξυπνάω κι εγώ και λέω, με δωροδόκησε ο Ιβάν Σαββίδης. Να τιμωρηθεί ο Πάουκ. Μπορεί να υπάρχουν άλλες αποδείξεις, τις οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε. Αν υπάρχουν αποδείξεις, να τιμωρηθεί ο Άρης. Μπράβο. Τι θέλεις άλλο. Είσαι ωραίος. Ωραία. Είσαι ωραίος. Εντάξει. Τι έκανες τόση φασαρία. Συμφωνείς. Δεν είναι, λέω ότι δεν υπάρχει καμία αυτό απόδειξη. Αυτό είπα από την αρχή, αγόρι μου καλό. Δεν υπάρχει καμία αν απόδειξη. Αν υπάρχει όχι απόδειξη, θα το κρίνει ο δικαστής. Μα και εγώ το λέω. Αν υπάρχει εσύ απόδειξη. Εσύ το λες. Άσε το πει ο δικαστής όμως. Γιατί από τη μεριά των αλλών μπορεί να πει ότι υπάρχει απόδειξη ναι. και ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία του Άρη και του Καρυπίδη. Αν υπάρχει να παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Να παρουσιαστούν στο δικαστήριο και φυσικά να τιμωρηθεί ο Άρης. Πάμε στις γραμμούλες. Φυσικά πάμε. Πάμε. Καλησπέρα. Δεν υπάρχει τίποτα πάλι στο. Ναι. Το... Τέλος πάντων. Ας το... Τι να πούμε για το αγωνιστικό. Ας... Έλα φίλε. Ας το χαλί από κάτω. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι, με ακούτε. Ναι φίλε. Ναι φίλε μου, το όνομά σου αν θέλεις. Γεια σας Δημήτρης. Έλα Δημήτρη, ακούμε. Γεια σας Δημήτρη. Εγώ θέλω να αναφερθώ μετά σε αυτό που ζητώ τόση ώρα, αλλά εγώ σήμερα πραγματικά ένιωσα μετά από το χτύπημα με το Βιερίνια που στεναχωρέθηκε σήμερα, ένιωσα πάλι πάρα πολύ ωραία και περήφανος μετά το αυτό που έγινε στη Super League σήμερα. Τι έγινε φίλε Super League σήμερα? Στη Super League σήμερα, αυτό που έγινε, φαντάζομαι το ξέρεις, δεν φαντάζομαι, το ξέρεις, το άκουσες, τι έγινε. Ναι. Τι έγινε? Θα αναβίωσε το ΠΟΚ και εσβάζω το ΠΑ για τον ΠΑΟΚ. Αυτό. Όχι μόνο το ΠΟΚ, όχι μόνο το ΠΟΚ. Και η Παπαναστασίου ψήφισε υπέρ του ΠΟΚ. Κοίτα, καλά το ΠΟΚ, το ΠΟΚ φίλε είναι οι τρεις μεγάλοι του ΠΟΚ, έτσι. Και οι παρατρεχάμενοι, εντάξει, γνωστοί.
Σωστό. Ο Άρης είναι παρατρεχάμενος του ΠΟΚ. Ορίστε. Ο Άρης, σε ρωτάω, είναι παρατρεχάμενος του ΠΟΚ. Καλά, δεν είναι. Μήπως ξέρεις το 98. Ναι, τι έγινε. Το 98? Θα σου πω τι έγινε. Όταν ο Άρης κατέβασε δικό του υποψήφιο την πρώτη χρονιά του Κοντομινά. Ένα, δεν θυμάμαι το όνομά του, πρώην στρατηγό. Τι ψήφισε η ομάδα σου. Ναι, τι ψήφισε. Δεν ξέρω, το ξέρεις. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, σε λέω, σου λέω. Τότε εσύ πες με ρώτηση, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, τότε τι ψήφισε που το ξέρεις. Τι ψήφισαν. Ναι. Κατά του Άρη, τι ψήφισαν. Το δικό τους. Τρεις ψήφους πήρε ο Άρης, ρε φίλε. Γιατί δεν απαντάς, τι ψήφισε η ομάδα σου, ξέρεις. Τι ψήφισε η ομάδα σου. Παρατρεχάμενε. Τι ψήφισε η ομάδα σου, θα μας πεις. Το 98 θα μας πεις, τι ψήφισε η ομάδα σου. Όταν ο Άρης του Κοντομινά κατέβασε υποψήφιο. Θα μας πεις. Δεν θα μας πεις. Όταν απαντήσεις. Κλείστον. Όταν απαντήσεις. Θα το κλείσω. Όταν απαντήσεις τι ψήφισε η ομάδα σου. Όχι. Όταν απαντήσεις τι ψήφισε η ομάδα σου, θα συνεχίσεις να μιλάς. Αυτό είναι φασιστικό. Όχι, καθόλου φασιστικό. Είπε παρατρεχάμενο τον Άρη και την ομάδα του που ψήφισε τον υποψήφιο του Ολυμπιακού δεν είναι παρατρεχάμενο. Πότε ψήφισε τον Ολυμπιακό. Το 98. Πότε, πώς το 98. Πώς το λέγανε το ψήφισε τον Ολυμπιακό. Το Ολυμπιακού δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Άμα δεν έγινε, εγώ θα ζητήσω συγγνώμη. Θυμήσου τον εσύ και μετά. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Άλλη ο Άρης παρατρεχάμενος και η ομάδα σου δεν ήταν παρατρεχάμενη. Άλλη μια φορά που συμπορεύεσαι με την Αθήνα. Καλά ξηγείτε και δεν πρέπει να ψηφίσω. Το Μάκη τον Κακάτσι, τον Ιό Κακάτσι που είσαι με βοσίλες ότι ντρέπεσαι για τον Κακάτσι. Όχι για τον Ιό. Όχι για τον Ιό, για τον πατέρα. Και γιατί να ψηφίσω εγώ τον Ιό. Άλλο ο μπαμπάς και άλλο ο Ιός. Γιατί να ψηφίσω τον Ιό. Ο Ιός είναι πολλά χρόνια στον ΠΑΟ και έχει προσφέρει και προσφέρει. Γιατί να ψηφίσω εγώ τον Ιό. Γιατί να ψηφίσω ΠΑΟ. Γιατί ρε φίλε είσαι κολλημένος. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν ξέρει τι κάνει. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρει τι κάνει. Για να ξανασηκώσετε πάνω εκεί και στη Β' Εθνική. Και να λέτε να χάσει ο Άρης, την ομάδα σας να χάσει από την Καλαμαρία. Για ποιο λόγο. Ο Γκαγκάτσης σήκωσε πάνω εκεί στη Β' Εθνική. Όχι, εσείς σηκώσατε. Αλλά να ζητάς ξένους διαιτητές. Επειδή ο ΠΑΟΚ έκανε την εξυγίαση, ξέρεις. Να ζητάω ξένους διαιτητές. Θα ζητάω ξένους. Δεν θα μου λέει, δεν θα μου δίνει ξένους. Όποιος φωνάζει δεν έχει δίκιο. Όχι, όχι, φυσικά. Εντάξει. Εγώ πρώτος το είπα. Λέω. Με λένε ρίζο και όπως θέλω λέω, να γυρίζω είστε. Να ζητάει ο Άρης ξένους. Να ζητάει ο Άρης ξένους. Να μην μπαίνει ξένους διαιτητές. Και ο Ατρόμητος να ζητάει και να παίρνει. Φοβερή. Ο Ατρόμητος να ζητάει και να παίρνει. Φυσικά, φίλε. Ο Ατρόμητος είναι στην Α' Εθνική. Όλα τα περισσότερα χρόνια από τον Άρη είναι ο Ατρόμητος. Φυσικά. Δεν έχει τρεις υπόλοιπες. Δεν είμαστε στον μπλοκ Αγκάτσι. Όταν θα πάμε θα παίρνουμε και κάτσε λοιπόν να σταθεροποιηθείς μια πενταετία και μετά να ζητάς. Είναι μεγαλύτερο μέγεθος ο Ατρόμητος. Είναι μεγαλύτερο μέγεθος ο Ατρόμητος. Όταν σας λέω ότι είστε συνεταιράκια με το γάβρο, τους χάρτινους. Εγώ θα απαιτούσα. Και τους αφραγκούζους είστε. Φυσικά. Εγώ απαιτώ να είναι κατά. Δεν κατάλαβες. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Μην τυχόν και. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Καλησπέρα. Γιώργος ΠΑΟΚ Ολλανδία. Γεια σας κύριε Γιώργο. Πριν ξεκινήσει Γιώργο, να υπενθυμίσουμε τους φίλους ακροατές ότι κληρώνουμε δύο εισιτηριάρες για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για τη μεγάλη φιέστα, την κατάκτηση του πρωταθλήματος του τρελό πανηγύρι που θα στηθεί στο γήπεδο της Τούμπας μετά τη λήξη του αγώνα. 7 η ώρα το απόγευμα την Κυριακή. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πληκτρολογείται FM, αφήστε ένα κενό, όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Εισιτήρια από μεθαύριο δεν θα υπάρχει πουθενά. FM και όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Πάμε. Έλα, δεν καλά. Μου λες άμα κόψω εισιτήριο τώρα αεροπορικό, μου το δίνει το ένα εισιτήριο. Τι λες δε φίλε. Και αυτοί που μου στείλει εδώ οι 50, τι θα τους κάνω. Τρελάθηκες. Τέλος πάντων, εντάξει, μου ήρθε έτσι και το είπα. Τέλος πάντων. Ντρουλίνγκ. Ναι. Δεν τα λες σωστά τα πράγματα. Γιατί καταρχήν λέω, βλέπω έναν εκνευρισμό απίστευτο. Δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ να κλείνεις. Όταν φίλε, συγγνώμη, όταν μείον μπορεί... σήμερα, παίρνεις ένα μείον απίστευτο. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Τον Τάσο όταν έκλεισε ήταν καλά ο Τάσος. Εγώ όταν κλείνω είναι λάθος. Εντάξει, εκεί που σε βρήσα καλώς έκανε. Τέσσερις φορές εκλείσε. Παιδιά, ήρεμα να πότε γιατί αλλιώς χάνουμε το χρόνο. Μια φορά ψεύσε, Ντρουλίνγκ, κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Ποιο είναι, για πες το μου. Κοίταξε να δεις, λες και φυσικά δεν θα ψηφίσω Γκαγκάζι. Να μην ψηφίσεις ρε φίλε. Να μην ψηφίσεις. Υπήρχε και το λευκό και το παρόν. Γιατί δεν ψήφισες λευκό και παρόν. Εσύ γιατί δεν ψήφισες φίλε τον λευκό και παρόν, γιατί δεν ψήφισες. Εσύ γιατί δεν ψήφισες το 98 να πούμε λευκό και παρόν και ψήφισες το Ολυμπιακό. Ποιο 98 έτσι. Α, δεν μετράει το 98. Α, μπράβο. Δεν μετράει το 98. Φοβερό.
Φοβερό. Αφάρτα μετράμε τώρα το 98. Α, δεν μετράει το 98. Εντά, είναι μακριά, ήταν πόλεμο. Δεν ξέρω τι έγινε το 98. Τότε είχα μαλλιά, τώρα δεν έχω. Ναι, και εγώ λοιπόν, είχα μαλλιά, λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Εγώ ένα πράγμα κατάλαβα. Ναι. Ότι είναι τέτοια η λύσα σας και η απόγνωσή σας που δεν κρατάτε ούτε τα προσχήματα. Δεν σας ενδιαφέρει τίποτα. Όχι, φίλε. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ξέρεις τι έγινε. Ναι. Το ΠΟΚ άνοιξε γραφείο επικοινωνίας στη Θεσσαλονίκη. Τι λέτε. Σοβαρά. Για μένα αυτό έγινε αυτή τη στιγμή. Γραφείο επικοινωνίας στη Θεσσαλονίκη. Είχε 15 χρόνια σε άλλο για μέρος, μένα να σου, άλλο. Mm-hmm. να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Για μένα σήμερα αυτό που έγινε, ναι, και στο λέω. Μη πω την λέξη έστικα με ένα χ μπροστά, άμα έρθει ο Καγκάτσης ή όχι. Λοιπόν, γιατί δεν με ενδιαφέρει ο Καγκάτσης αν θα έρθει. Για μένα καλύτερα που δεν βγήκε για να έχει την ενέργειά του στον ΠΑΟΚ. Εμένα αυτό που μ' άρεσε σήμερα είναι που εκτεθήκατε όλοι σας μαζί. Αυτή είναι η νίκη μας. Δηλαδή το τι γλέντι γίνεται. Έπρεπε να πάμε να ψηφίσουμε ΠΑΟΚ, δηλαδή. Φοβερή λογική. Βρε ποιον ΠΑΟΚ πρέπει να ψηφίσεις. Πάνε ψήφισε Παρόνι Λευκό να ψηφίσεις, ρε φίλε. Όπως Παρόνι Λευκό. Ναι, ναι. Τότε θα αποδείχνεις ότι δεν είσαι ούτε με τον ΠΑΟΚ ούτε με τον Ολυμπιακό, ναι, φίλε. Ναι, ναι. Αυτός θα ήταν ο Άρης ο ανεξάρτητος που εσύ επικαλείσαι. Παρόν. Και με το παρόν σου άμα ψήφισες πάλι θα χάναμε, ρε φίλε. Πάλι θα χάναμε. Όπως γιατί ψήφισε, δεν ψήφισε παρόν. Γιατί ψήφισε παρόν τα Γιάννενα που λένε ότι είναι δική μας ομάδα. Ακριβώς. Έτσι και ακριβώς. Ο Αστέρας Τρίπολης. Συγγνώμη, ο Άρης ψήφισε τελευταίος και το ξέρεις εσύ ότι θα υπηρέσει. Αφήστε με λίγο τον ήρμό μου. Τον ήρμό μου λίγο. Ναι, τον ήρμό μου. Και να τελειώσω με αυτό και μετά πες ό,τι θέλετε. Το 50% της προπαγάνδας τους περιόφηκε πας Γιάννενα. Έπεσε σήμερα. Έμεινε ο Ατρόμητος και η Ξάνθη. Το 50%. Λοιπόν, εμείς μας ψήφισε σήμερα. Μας ψήφισε σήμερα και καλά η Ξάνθη και η Λάρισα και οποιοδήποτε άλλος. Ας μείνουμε στη Ξάνθη και στον Ατρόμητο. Μας ψήφισαν αυτοί που είναι τα παραρτήματά μας και καλά. Οπότε με τη δική μου τη λογική, ο Άρης ψήφισε την ΑΕΚ και είναι παράρτημα της ΑΕΚ, ρε φίλε. Η δική σου λογική μπορεί να είναι. Άμα το πάρουμε με αυτή τη λογική, δηλαδή για ποιο λόγο εσύ να έχεις την ελευθερία να διαλέγεις όπως γουστάρεις και να διαλέγεις την ΑΕΚ, ας το πάμε και σε αυτό το σημείο τώρα. Ναι. Και να μην έχει η Ξάνθη το δικαίωμα να διαλέξει εμένα. Δεν το κατάλαβα. Εγώ είπα ότι η Ξάνθη δεν έχει δεν το δικαίωμα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εγώ εσύ είπα. Έχεις το ραβδί. Συγγνώμη, εγώ απογόρευσα την Ξάνθη. Τι θα ψηφίσει. Των καλών τεχνών εσύ και εμείς οποιοςδήποτε μας ψηφίζει είναι παράρτημά μας. Εγώ είπα, λοιπόν, η Ξάνθη τι θα ψηφίσει, σοβαρά μιλάς, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, θέλουμε ενημέρωση για τα εγκαίνια του Γραφείου Επικοινωνίας του ΠΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Θα χαρούμε πάρα πολύ να συμμετάσχουμε, να σας δούμε. Στην Τούπα ήταν για 15 χρόνια, το ξέρεις καλά. Γραφείο επικοινωνίας. Στην Τούπα ήταν 15 χρόνια, πρώην Βασαβίδη. Η κατάντια. Πρώην Βασαβίδη. Πρώην Βασαβίδη 15 χρόνια. Όταν είχες και 12 χρόνια να τους κερδίσεις την Τούμπα. Πριν 15 χρόνια είχες να τους κερδίσεις την Τούμπα. Πριν 15 χρόνια ο Πάος συναγωνιζόταν το Εγάλαιο και τον Ιωνικό. Άλλος ήταν ο Πάος τότε. Μιλάμε για το τωρινό τον Πάο. Λοιπόν, άρα ο Πάος είναι τα τελευταία 6 χρόνια. Τα τελευταία 6 χρόνια είναι ο Πάος. Δεν μετράμε τίποτα. Γραφείο επικοινωνίας του ΠΟΚ. Συγχαρητήρια. Να σε καλά, Γιώργο. Άρα, σύμφωνα με τον. Ναι, να μας συγχωρέσουν λίγο, επειδή έχουμε πάρει ήδη δύο γραμμές, θα καθυστερήσουμε λίγο το διάλειμμα των 9. Απλά ενημερώνουμε, θα γίνει το διάλειμμα των 9. Απλά λίγο άρα, σύμφωνα, δώσαμε 10 λεπτά. Βασιλή, συγγνώμη λίγο, αδερφέ. Ναι. Μην πάρεις άλλες γραμμές. Παίρνουμε αυτούς τους δύο φίλους, κάνουμε το διάλειμμα και μετά ξανά 23, 10, 2, 87 και 38. Θα μιλήσουν οι δύο φίλοι. Σύμφωνα με τον Ολλανδό, ήταν ο. Πώς τον είπαμε, Ολλανδός, ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ολλανδός. Σύμφωνα με τον Ολλανδό, άλλος ο ΠΑΟΚ. Τα τελευταία 6 χρόνια υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Με η Βασαβίδη, τα άλλα δεν μετράνε τίποτα. Δεν μετράνε τα άλλα, ρε παιδί μου. 6 χρόνια, εντάξει, θα μετράμε τα 6 τελευταία χρόνια. Πάμε στον επόμενο φίλο. 7 είναι ή 6. 6, 6. Καλησπέρα. 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 Γεια σας. Εγώ μιλάω. Ναι, φίλε μου, το όνομά σου. Εγώ μιλάω, έτσι. Ναι, ναι, φίλε. Ωραία. Είμαι ο Μοσκοβίτης. Γεια σου, Μοσκοβίτη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αγαπητέ. Όχι ο Νίκος, που κάνει εκπομπή. Όχι, όχι, παιδιά, όχι. Ο Μοσκοβίτης είναι ένας, μην το ψάχνει τώρα. Ο Νίκος καλά να το παλικάρι μας.
καλό παλικάρι, είναι ωραίο, κάνει μια χαρά δουλειά του. Όμω ο Μίτσο είναι αυτό, είναι πιο μικρό από μένα. Πολύ πιο μικρό. Ηλικιακά, να μην παρεξηγήσω. Λοιπόν, πάμε. Ήθελα να πω το εξής, αφού καλησπέρισω και τον αδελφό μου δίπλα εκεί. Τάσος είναι. Ναι, Μοσχοβέτη μου, ναι, αγόρι. Ναι. Λοιπόν, και φυσικά και το Φώτη. Ποιον? Θα σε πω, αδελφό. Ο Ζάκος, ο Τρούλικ. Συγγνώμη. Όχι, δεν πειράζει, μη στεναχώρια. Ωραίο όνομα είναι και το Φώτη, μια χαρά είναι. Και εκείνος αδελφός είναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, Ζάκο, παλικάρι μου, υπάρχει, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, ένας τρόπος ο οποίος μπορεί να βγάλει προς τα έξω την ενέργειά σου, τη δύναμή σου και όλη την άβρα την οποία ως και εσύ μεγάλη ομάδα, κατά καιρούς τουλάχιστον, έχεις. Ποιος είναι αυτός? Για πες. Να αναγνωρίσεις το μεγαλείο και την αξία του άλλου, του διπλανού σου. Εάν αυτό, παιδιά, αυτή είναι η λύτρωση για εσάς, το λέω γιατί για τους κάτω δεν με ενδιαφέρει. Πού δεν αναγνωρίσαμε, γιατί... φίλε, όσον αφορά τη φετινή χρονιά την ανωτερότητα γιατί... του ΠΑΟΚ, που δεν είναι ίσα-ίσα. Την αναγνωρίζουμε και γηπαιδικός και εξωγηπαιδικός στην ανωτερότητα. Άκουσε με. Δεδομένο. Λοιπόν, εγώ επειδή επί πέντε συναπτές δεκαετίες είμαι πίσω από αυτή την ομάδα, πέντε συναπτές δεκαετίες κυριολεκτό, άντε βάλε 48 χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, και έχω ζήσει αυτά που δεν μπορεί να βάλει ανθρώπινος νους όσον αφορά το ποδοσφαιρικό χώρο, την μπάλα, το πρωτάθλημά μας, έχω να σου πω ότι εσείς αγόρι. Αυτό το πρωτάθλημα παίρνω εγώ και που δεν θα το ξανακάνει καμιά ομάδα πλην του ΠΑΟΚ ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πρωτάθλημα, πίστεψε, από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο που υπάρχει ΠΑΟΞΙΣ, που κατακτώ, δεν θα έχει προηγούμενο. Ισοπεδώνει όπως άνοιξε ο Αβιέας τους ποταμούς και καθάρισε εκεί το... Ποιος τους άνοιξε αυτός με εκεί το ποτάμι, με τα ποτάμια όταν άνοιξε και καθάρισε. Ο Ηρακλής το έκανε. Ο Ηρακλής, μπράβο. Τον κόπο του Αβιέα που καθάρισε με εκεί τα ποτάμια, σε ευχαριστώ που μου το θύμισες. Λοιπόν, εγώ έτσι νιώθω μια τεράστια υποτιμητική, Ζάχο Παλικάρι μου, όχι υποτιμητική, ούτε εκδικητική, αλλά μια ψυχική φοβερή ανάταση. Λογικό είναι. Γιατί, γιατί όλες αυτές τις δεκαετίες, αγαπητές Ζάχο, θα τα ξέρει, λοιπόν, εγώ πολεμούσα χωρίς όπλα. Είχαν μυδράλια, είχαν ηλεκτρικά όπλα και μου είχαν σφεντόνα. Ναι, αλλά τώρα τα είσαι... φίλε... Λογικό είναι αυτό που λες και σωστό, αλλά τώρα, έχουν αυτοί... τώρα είσαι εσύ τα μυδράλια. Εντάξει. Άκουμε να σε πω. Αποδείχθηκε όμως ότι όλα αυτά τα χρόνια τη δεκαετία η μεγάλη ομάδα, το είπα και το λέω, και μπορεί να πικραίνει ή ας πούμε να με βγάλει και παράλογο δικαίωμα σου είναι. Η άποψή σου είναι, δεν μπορώ να. Ναι, είναι μία και παραμένει ο ΠΑΟΚ. Η πραγματικά μεγάλη ομάδα. Εύχομαι από καρδιά να σα έρθει η λύτρωση μέσα από την αναγνώριση, πίστεψε με, από όλο τον κόσμο και ο Άρης να βρει τον δρόμο ως Άρης και όχι ως ουρά κάποιο άλλο αλόγο. Να σε καλά όμως, κοπητή. Κλείσαμε αυτό. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Άλλος ένας, να κάνουμε το διάλειμμα. Ξεφύγαμε, παιδιά, πολύ και ανοίγουμε μετά πάλι γραμμές 23-10-287 και 38. Έλα, φίλε, ένα λεπτάκι. Ναι. Ωραία, διάλειμμα. Πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα αμέσως μετά το 23-10-287 και 38. Άλλη μία φορά, παιδιά, δύο εισιτήρια δισεύρετα για τη φιέστα, για το τρελό πανηγύρι που θα στηθεί στην Τούμπα σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. 7 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, δύο εισιτήρια δισεύρετα, επαναλαμβάνω. Πληκτρολογήστε FM, αφήστε κενό, γράψτε ονοματεπώνυμο. Κάποιο σχόλιο αν θέλετε και στείλτε το στο 54-5-26, 10 παρατρία λεπτά. Ένας από εσάς ή μία από εσάς ή δύο, ένας και ένας, θα ακούσετε τα ονόματά σας και θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας για τη θύρα 7 Κουτράνταν. Διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία και ερχόμαστε πάλι με ανοιχτές γραμμές στο 23-10-287 και 38. Έχουμε και άλλα θεματάκια να σας πούμε. Έχουμε και την ανακοίνωση, παύλα απόφαση, μετά την σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της Superlink, η οποία αποφάσισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα. Πρόεδρος ΔΣ της Superlink εξελέγει ο κύριος Μινάς Λισάνδρου με ψήφους 8 έναντι 6 του κυρίου Γκαγκάτσι και 2 λευκά των Ιωαννίνων, του Πας Γιάννενα και του Αστέρα Τρίπολης. Δεύτερον, εγκρίθηκε ομόφωνα το τελετουργικό απονομής του τροπαίου της πρωταθλήτριας ομάδας στον ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Λεβαδιακό, αν το αποτέλεσμα του αγώνα είναι τουλάχιστον ισόπαλο. Υπάρχει ένα τρίτο το οποίο δεν μας ενδιαφέρει, οπότε με το τρόπαιο του πρωταθλητή ο αγώνας της Κυριακής
εκεί που θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος σε περίπτωση ισοπαλίας ή νίκη του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, εκεί που θα γίνει θα στηθεί ένα τρελό πανηγύρι, θα γίνει ένας πανζουρλισμός, εκεί που θα ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές όσοι θα παρευρεθούμε στο γήπεδο. Πραγματικά θα είναι ιστορικές στιγμές, μοναδικές στιγμές που περιμένουμε εμείς οι παλαιότεροι λίγο να τις ζήσουμε εδώ και 34 χρόνια. Όσοι θέλετε να έχετε την ευκαιρία και εσείς να τη διεκδικήσετε, να ζήσετε αυτές τις στιγμές, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας FM κενό ονοματεπώνυμο σχόλιο αποστολή στο 54526, γιατί κληρώνουμε δύο εισιτήρια. Είναι η σημερινή μία και μοναδική εκπομπή που θα σας δώσουμε δύο εισιτήρια από τη δική μας την πλευρά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Ζαγόρα και την διεύθυνση του σταθμού που μας κάνει αυτό το μεγάλο δώρο από εμάς προς εσάς από την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα μετά στο 3 και Ζάχο Ντρούλινγκ. FM κενό πληκτρολογείτε, ονοματεπώνυμο γράφετε και το στέλνετε στο 54526 για δύο εισιτήρια. Ο τυχερός, η τυχερή θα ανακοινωθούν 10 παρά 3 λεπτάκια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 23, 10, 2, 7 και 3, 8. Για πάμε ευθύς. Τι ήθελες να πεις? Όχι, 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 πάμε. Πάμε, πάμε στις γραμμές ή θες να πεις κάτι? Όχι, 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 άμα ήθελα το λέω. Ωραία. Το τηλέφωνο. Ωραία, Ζαχ, ωραία. Πάμε, πάμε. Πάμε στον επόμενο φίλο ακροατή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, φίλε, το όνομά σου να θέλεις. Λοιπόν, είμαι αυτός που πήρε και με κόψε προηγουμένως. Α, ωραία, σε ακούμε. Δεν νομίζω να υπήρχε κάποιος λόγος, Τάσο, και εσένα μιλάω. Ναι, ναι. Ευθύνομαι, έτσι. Ναι. Να δείχνετε λίγο σεβασμό, σας παρακαλώ. Περιμένω πόση ώρα στη γραμμή να μιλήσω. Και δεν κατάλαβα το λόγο για τον οποίο με κόψατε. Σου είπα, όταν παραδεχτείς ότι το ίδιο που προσάπτεις τον Άρη το έκανε και η ομάδα σου. Εγώ δεν θα παραδεχτώ. Εσύ παραδέχεσαι ότι ο ΠΑΟΚ φέτος παίρνει πανάξιο το πρωτάθλημα? Είναι η καλύτερη ομάδα, φυσικά το παίρνει. Ναι, είναι, το παίρνει δηλαδή. Το παίρνει όπως το παίρνουν όλοι, φίλε. Όχι. Όπως το παίρνουν όλοι το παίρνει. Με δικές του ομάδες. Όπως το παίρνουν όλοι. Με δικά του ΕΠΟ, με δικές του διάποψή μου. Μα δεν έχει, ρε φίλε, διαιτητική εύνοια ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει. Δεν έχει. Αυτό είναι σωστό. Άμα δεν έχει, αυτό είναι σωστό. Ε, πώς το παίρνει όπως είναι. Ο Ολυμπιακός δεν το παίρνει με διαιτητική εύνοια. Με την πεπατημένη του Ολυμπιακού το παίρνει. Όχι, είναι βλάδος κάτι. Έτσι λες εσύ. Έτσι λόγω. Αυτά τα λένε στα εξαουρίδη, ρε φίλε. Άσε τώρα, πού τα βάλατε στην υπόγα αυτά. Άσε, ρε φίλε τώρα, να είσαι αντικειμενικός. Να δέχεσαι 10 πράγματα και σου είπε και ο, σου λέω, και ο Μοσχοβίτης, σου λέω, να έχεις την αξιοπρέπεια, να αναγνωρίσεις την ανατολότητα του δίπλα. Ένα λεπτό. Τι ένα λεπτό? Αυτό το λέω εδώ. Κάτσε λίγο, ρε φίλε, περίμενε. Τρεις μήνες το λέω. Γιατί σε έπιασε τώρα? Τι με έπιασε? Στην πεπατημένη του Ολυμπιακού. Ποια πεπατημένη του Ολυμπιακού? Έχω εγώ ομάδες δορυφόρους. Ποιες είναι ομάδες δικές μου? Γιάννενα. Ποιες? Ποια Γιάννενα, ρε? Που έπεσε μέχρι το 88 και πέσα κάτω. Τι ήθελες να κάνεις? Άσε μας, ρε τώρα. Χωρίς 7. Οι μισές ομάδες με 7. Τα Γιάννενα ουδέτερο ψήφισα σήμερα. Άλλη, οι ποια μισές ομάδες, ομάδες ναι, σε αντιμετώπισαν στην Τούμπα, ναι, και στην έδρα τους χωρίς 7 βαθμούς. Άσε τώρα τον πρόλογο. Τι άσε τον πρόλογο. Άρα, ποια είναι η ομάδα του? Θα σου βάλω όλες. Ο Ατρόμητος που μπέκοψε βαθμούς. Θα μας κάνεις. Χωρίς 7 ο ένας, χωρίς 7 βασικούς ο άλλος. Χωρίς 7 ο άλλος. Και σκάσατε. Άσε μας, ρε, να σκάσετε, να πλαντάξετε. Όχι, ψέματα. Και να βλέπετε τον πάγο. Τροπέουχο κάθε χρόνο. Δεν σας αρέσει η αλήθεια. Ας την προπαγάνδα. Το μόνο πρωτάθλημα και το τίτλο που παίρνετε. Προπαγάνδα είναι ότι ερχόταν χωρίς 7 βασικούς και σας πέσανε. Προπαγάνδα μεγάλη. Χωρίς 7 βασικούς έπαιξε. Άσε τώρα που έπαιξε. Και αυτό ψέματα είναι. Λίγο ντροπή. Λίγο ντροπή. Αυτό ψέματα είναι. Λίγο ντροπή. Τι ξέρουμε ότι πονάς. Αλλά μην το δείχνεις τόσο. Πες ότι δεν είναι. Πες ότι δεν σας αντιμετώπισαν. Σας αντιμετώπισαν με τις κανονικές τους εντεκάδες. Πες το. Άστε. Τι άστε. Πατημένοι του Ολυμπιακού ήταν. Έλα, φίλε. Τάσο, συγγνώμη λίγο. Είναι κρίμα. Έτσι παίρνω δεύτερη φορά. Έλεος. Έχει λοιπόν, άκου να σου πω λίγο, δεν χρειάζεται ούτε να εκνευρίζεσαι, να σου πω κάτι. Ναι. Θα θυμώνεις, εξαρτάται με το τι λέει αυτός που το λέει. Λοιπόν, ναι, άκουσε με λίγο. Σε ακούμε, τι σε είπε τώρα ότι παίξαν 7 άτομα, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβεις μέχρι πού φτάνει, μας είπε για αλήθεια. Έρχονται τα Γιάννενα να παίξουν στον ΠΑΟΚ και λείπουν 5 τραυματίες. Ο Αποστολόπουλος που είχε προσωπικό πρόβλημα, τον οποίο τότε τον... λιδωρούσαν κάποιοι χωρίς να ξέρουν το πρόβλημά του. Ρε φίλε, δύο... γιατί μπαίνεις ο τρυπάκι την άλλη εβδομάδα γίναν καλά οι τρόμοι. Αυτή η αγόρη μου την Μπαρτσελόνα να κερδίσεις, θα βρούνε να πούνε. Την άλλη εβδομάδα γίναν καλά. Ας τους να πονάνε εκεί να βογκάνε. Ας τους να σκούζουν όπως σκούζουν στην Αθήνα κάτω όλοι. Συνεταιράκια είναι τους άλλους. Συνεταιράκια είναι με τους γάβρους, ξεφτυλιστήκανε. Συνεταιρισμό κάνανε με τους γάβρους και τους αεξίδες. Τι να κάνουμε. 15 χρόνια ήσουν εσύ καιρός να κάνεις. Άσε τον πρόλογο σου τώρα που ας κάνω κι εγώ 15 χρόνια ήσουν εσύ. Και αν θέλεις να νιώσεις Τάσο πραγματικά υπερήφανος, να δεις πως είναι πραγματικά υπερήφανος, κυριολεκτό τώρα, δεν λέω αφήνω κάτι, μπορείς να δεις τα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα Βέρι Άρης και τα 10 τελευταία λεπτά του προχθεσινού αγώνα μπάσκετ Άρης Προμηθέα. Θα νιώσεις πραγματικά πως είναι να είσαι υπερήφανος. Ναι.
Και του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός να δούμε στην Τούμπα τα τελευταία 15 λεπτά. Και κάτι άλλο, και του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό με τον Ολιζαντέπε να τα δούμε τα 15 λεπτά. Τάσο. Και στα play-off με τον Παναθηναϊκό πάλι στο 0-1. Ναι, εκεί δεν υπάρχει απάντηση. Έχεις δει ποτέ σε εκτέλεση πέναλτι, εκτελεί η ομάδα πέναλτι, έτσι. Μπαίνουν αμυντικοί και επιθετικοί για να πάρουν το rebound, έτσι δεν είναι. Έχεις δει ποτέ σε εκτέλεση πέναλτι να μπουν οι 8 επιθετικοί της ομάδας που εκτελεί να φτάσουν στον τροματοφύλακα μπροστά και να μην κουνηθεί κανένας αμυντικός. Σε δεύτερη κατηγορία. Πρωτάθλημα παίρνεις με τον Άρη ασχολείσαι. Δεύτερη κατηγορία. Αυτή είναι η άβλα μου. Στη δεύτερη κατηγορία. Η άβλα μου αυτή είναι. Γιατί δεν μπορώ να το πω. Πρωτάθλημα αίτητος παίρνεις και ασχολείσαι με το Βέρι Άρη. Τεράστια άβλα. Τεράστια άβλα. Τεράστια άβλα Κακομύρογλου. Κακομύρογλου. Αχ, Κακομύρογλου. Με το Βέρι Άρη. Αίτητος παίρνεις πρωτάθλημα. Αίτητος. Αίτητος και με το Βέρι Άρη ασχολείσαι και αν μπήκαν 8 επιθετικοί και κανένας αμυντικός. Πού να σχολιώσουν και με τον Άρη. Πού να σχολιώσουν. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Πάντως, αν εσύ έχεις τεράστια άβλα, όπως τη λες, για το ότι... Με τον κύριο, για ότι, με τον κύριο. Για το ότι με τα λεγόμενά σου δίκαια για μένα ασχολείται, γιατί πουλάς προπαγάνδα άλλη μια φορά, όταν έρθει με πατημένη του Ολυμπιακού. Στο πέντε μήνες το λέω, τώρα το κατάξεις πρώτη φορά. Σκέψου, πάλι στον ξαναείπα. Σκέψου εμένα που έχω πάρει 2 συνεχόμενα κύπελα, που θα πάρω φέτος πρωτάθλημα, που αίτητος. Που μπορεί, α, δεν το ξέρουμε. Τελευταία αγωνιστική σε περιμένει ο Χρυσοβασίλης. Που μπορεί να ρίξτον, κάνω. Ρίξτον. Πολύ, εσύ, πολύ μετά, μετά μπορεί πήγε 3 φορές στα κουτσουμπά. Μα εγώ θέλω να το ρίξεις. Δεν θέλω να χάσεις. 3 φορές δεν κατάλαβες. Με τρίτη συνεχόμενη χρονιά με βλέπεις να διαπρέπω. Με βλέπεις να παίρνω τίτλους. Με βλέπεις να γιγαντώνω. Με βλέπεις να κάνω νέο γήπεδο. Βλέπεις να είμαι το αφεντικό της χώρας. Τη στιγμή που εσύ. Ναι. Ίσως στα κουτσοχώρια με τα τρακτέρ, με 3 υποβιβασμούς, με 3 πρωταθλήματα τα οποία δεν έχει έχρωμη φωτογραφία, με 50 αυτό... χρόνια ανυπαρξίας, άτιτλος! Αυτό αναιρεί αυτό που λέω. Εγώ την κάβλα να έχω, ρε! Ναι. Αν εσύ έχεις γκάβλα με μένα, μα εγώ δεν πήγαινε αυτό, σε αυτό να λέω. Εσύ δεν αυτό εγώ να λέω. Την γκάβλα να έχω, να λέω. Θα μ' απαντήσεις. Αυτό να λέω. Εγώ εσένα λέω. Αυτό να λέω. Εσένα λέω. Τι να λέω. Όλα όσα σε είπα. Μα τι μου είπε δε εγώ φίλε. Πρέπει όλη την τι ημέρα αναιρεί αυτό που να λες, αυτό που γεμίζω λέω λεκάνες. Αυτό που λες εσύ, εσύ αναιρεί αυτό που λέω εγώ. Πάμε στον επόμενο. Παίρνεις πρωτάθλημα και ασχολείται ο άλλος. Άντε βρε Βιτάμ τώρα κάτσε στην ανυπαρξία σου. Έψαξε να βρει το πέναλτι και τι έκαναν οι επιθετικοί. Βασίλη. Παίρνει πρωτάθλημα αίτητος και έψαξε το βιντεάκι στον του Βέρι Άρης. Πάμε στον επόμενο. Τι να πούμε άλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σου. Μ' ακούτε. Εσύ ναι, είσαι. Ναι. Εσύ. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε και για το πόσο περήφανος νιώθει μια ομάδα, να δούμε τα τελευταία λεπτά, έως τελευταία λεπτά, συγγνώμη, τον αγώνα Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟΚ. Βέβαια. Που σκοράρει η ομάδα, ο κύριος Μίτσελ, παίκτης του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Τον βρίζουν. Επίσης μπορούμε να δούμε τον Μπάνε Πρέλεβιτς στο μεγάλο, ας πούμε, να ρωτάει τον προπονητή του coach να τη βάλω. Τι βολή να κάτσω να χάσω. Και εκεί μπορεί να νιώσει περήφανος. Δεν υπάρχουν αυτά, φίλε. Ματάκια έχουμε, Τάσο. Ματάκια έχεις, ρε φίλε, αλλά μπορεί να μην βλέπεις καλά. Δηλαδή, σε άκουσε τον Πρέλεβιτς αυτό να το ρωτάει. Ναι. Ε? Καλά, γιατί είναι τα δεδομένα, άκου λίγο τώρα, τα τωρινά δεδομένα. Λοιπόν, τα τωρινά δεδομένα. Όχι, δεν σε αφήσω. Δεν σε αφήσω. Τα τωρινά δεδομένα. Έτσι γουστάρω. Σοβαρά, τα τωρινά, ναι, σοβαρά. Τα τωρινά δεδομένα λοιπόν λένε ότι παίρνει ελεύθερου ΔΜΕΚ παίκτες από τον Ολυμπιακό. Ο Κούγιας λέει ότι πληρώνει τα συμβόλαιά σου. Τα συμβόλαιά σου τα πληρώνει ο Μαρινάκης. Έτσι είπε ο Κούγιας. Άκουσε λίγο να μάθεις. Άκου να μάθεις λίγο. Άκου να μάθεις. Άκου να μάθεις. Κολοτούμπα, μην μιλάς εσύ. Από το τσίρκο του Μεντράνο έχεις έρθει. Εντάξει, ανύπαρκτε. Όταν ο Κούγιας λέει κάτι κατά του Σαββίδη, είναι ο Κούγιας. Γιατί δεν κινήθηκες νομικά κατά του Κούγια. Γιατί δεν κινήθηκες νομικά κατά του Κούγια. Άσε με τελειώσει. Σε ρωτάω κάτι. Σε ρωτάω κάτι. Θα μου απαντήσεις. Γιατί δεν κινήθηκε ο Καρυπίδης νομικά κατά του Κούγια. Τι να σε πω, ρε φίλε, με ένα ρωτά, πάρε τον Καρυπίδη. Πρώτα κοίτα λοιπόν τα του οίκου σου. Λοιπόν, το τι τρίτημα έχει φάει. Χαμήλωστον, χαμήλωστον. Θα μάθει να ακούσει εδώ. Αλλιώ δεν θα παίρνει. Πρώτα λοιπόν κοίτα τα του οίκου σου που έχει να πάρει 50 χρόνια τίτλο. Ένα κυπελάκι. Όχι μόνο έχει να πάρει 50 χρόνια κυπελάκι. Έχει να βάλει γκολ σε τελικό 50 χρόνια. Όχι να το κερδίσει. Εντάξει, κοίτα του τρει υποβιβασμού που έχει. Κοίτα το ότι έχει γάβρο πρόεδρο.
Κοίτατε ότι όλε οι εφημερίδε οι κόκκινε στάζουν μέλη για σένα. Κοίτατε ότι έγινε υποχείριο του Ολυμπιακού, τη ΑΕΚ και των Αθηνών. Mm-hmm. Και μετά ασχολήσουμε το δίπλα που διαπρέπει και παίρνει τρία συνεχόμενα τίτλου. Τρει συνεχόμενου τίτλου στην πόλη, ενδεχομένω και τέσσερι. Εντάξει, σήκωσε τον τώρα το φίλο να συνεχίσουμε. Κουρά του κόκαλη, επί Μπατατούδη. Συγγνώμη, άκουσε κάτι. Άκουσε από αυτά που είπα κάτι. Ωραία, πάμε. Μιλά, ό,τι γουστάρει, πε τώρα. Ωραία. Ήσασταν επί τόσα χρόνια επί Μπατατούδη και επί Ζαγοράκη, ουρά του κόκαλη. Πού το, ποιο το και λέει αυτό. Μιλάτε εσεί για υποχρέωση. Ποιο το λέει αυτό. Όπω το λε εσύ αυτό που λε. Ναι, εγώ σου έδωσα παραδείγματα. Παραδείγματα σου έδωσα. Δώσ' μου παραδείγματα. Το ότι πήρα τρεις δανεικούς. Παλίκαρε, δώσ' μου, δανεικούς, ελεύθερο. Δώσ' μου παραδείγματα. Το ότι πήρα τρεις δανεικούς. Δώσ' μου παραδείγματα. Τα παραδείγματα, ναι. Καλά, δεν ξέρουμε τη σχέση που είχε ο Παναθηναϊκός. Βράστη σχέση, πες μου, ποια είναι το επιλείψιμο. Θέλει να σου πω κι άλλα. Ας το φίλε, δεν το έχεις. Ποια ομάδα πούλησε, πες μου λίγο. Ποια ομάδα πούλησε πακέτο προπονητή και παίζει στον Ολυμπιακό. Δεκέμβριο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τα οπαδικά σας στο ΤΕΜ. Απαγορεύεται να γίνουν μεταγραφές. Απαγορεύεται να μας απαγορεύσετε να κάνουμε και μεταγραφές, ρε. Είστε καλά, ρε. Σοβαρά, εσείς γιατί μας απαγορεύετε να κάνουμε μεταγραφές στο Σκόπι, για δεν σε απαγορεύσε κανείς. Σε πειράζει που ακούς. Σε πειράζει. Γίνεται να μιλάμε ένας-ένας. Γίνεται να μιλάμε ένας. Δεν μ' άφησε να μιλήσω με ξανά. Ένας-ένας γίνεται να μιλάμε. Σε ρωτάω κάτι. Δεν γίνεται να σε απαντάω σε αυτά που λες. Δεν θες. Δεν με αφήνει να τελειώσω, ρε. Μα δεν με αφήνει να απαντήσω. Πώς θα αφήσω να πει το άλλο. Δεν ρώτησα κάτι ακόμα. Έλα, στείλ το. Πάρε αλλού, φίλε. Πάρε στο Ραπτόπουλο. Και πάμε στο διάλειμμα. Διάλειμμα. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, τα Σωστρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ. Συντροφιά Παρέτσα, δεν είμαστε για 17 λεπτά ακόμα. Για 17 λοιπόν λεπτά ακόμα, για 15 μάλλον λεπτά ακόμα, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Για την φιέστα του πρωταθλήματος, για το τρελό, για το μεγάλο πανηγύρι που θα στηθεί και θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας γύρω στις 9 το βράδυ την Κυριακή, εκεί που πραγματικά θα ξενυχτήσει ένα ξέφρενο πανηγύρι αρχικά στο γήπεδο. Θα υπάρχουν εκατοντάδες πυροτεχνήματα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, θα υπάρχουν χιλιάδες πυρσί, θα γίνει ο πανζουρισμός και κατ' επέκταση όλοι αυτοί οι πανηγυρισμοί ξέφρενοι θα επεκταθούν σε όλη την πόλη, στην περιοχή του Λευκοπύργου, ο οποίος θα είναι ασπρόμαυρος με το σήμα του δικεφάλου. Θα πλημμυρίσει η Λεωφόρο Νίκης και όλη η περιοχή εκεί του Μακεδονία Παλάς, όλο το πλακόστρωτο της παραλίας, με δεκάδες χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ για το ξέφρενο αυτό πανηγύρι, την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 34 χρόνια, τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο. Από το 2017-18-19 ίσως να γίνει και τέταρτος 11 Μαΐου που θα έχουμε ξανά πανηγύρια. FM κενό πληκτρολογείτε, δύο εισιτήρια σας δίνουμε. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-5-26, τελευταία φορά το λέω, όσοι στείλετε μέχρι τις 10 παρα 4 λεπτά, ναι, μπαίνετε στην κλήρωση. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-5-26. Όσο για το φίλο που έκλεισα προλίγο, ή θα μάθεις, φίλε, να κάνεις διάλογο. Και εγώ σηκώνω φωνή, εντάξει, εγώ ίσως λίγο παραφέρομαι, αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να μιλάμε και οι δύο και να βγαίνει ένα χαζό αποτέλεσμα στο ακροατήριο. Να πούμε ότι... Θα μιλάς, θα απαντάω, θα μιλάω, θα απαντάς. Έτσι να κάνουμε ένα διάλογο σε έντονο ύφος, αν θέλεις, και με ανεβασμένες τροφές, όσο θες, αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε. Να σου το λέω 1, 2, 5, 10, 20 και να με γράφεις. Πάντως θα υπάρχουν και τέτοιες εκπομπές με λίγο μεγαλύτερη ένταση, έτσι. Τι να κάνουμε. Καλό είναι, πάω Κάρης είσαι και είναι τρέγιας με ντρούλινγκ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάμε υπάρχουν. Αλλά πριν πάμε στο φίλο, σκέψου. Ήταν σήμερα ο Μπουγάτσος εδώ. Κατάλαβα. Όχι, σκέψου να έβγαζε παρέμβαση και αυτό που είδες να βγάλεις. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιάννης και πάμε στις γραμμές. Δηλαδή ο Λισάνδρου φέτος δεν θα είναι τρομοκρατημένος. Θα ξαναμπεί στο γήπεδο της Τούμπας να κάνει την απονομή. Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο. Ναι, έξυπνο. Ήταν πέρσι ο Λισάνδρου. Από το φίλο του Γιάννη. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: οι 6 από τις 7 που λείπανε με τον ΠΑΟ έλειπαν, λέει, Ζάχο και την προηγούμενη γνωστική. Ναι. Στο μάτσο με τον Γάβρο, λέει, στο ψάξι. Το ίδιο λέω κι εγώ. Και να μην ασχολούμαστε, λέει, με την ψήφο για το 98, αν κάναμε το ίδιο. Γιατί αλλάξαμε το ίδιο λέω κι εγώ, φίλε, ότι έλειπαν και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟ. Το ίδιο λέω. Okay, πάμε στις γραμμές. Καλησπέρα. Ναι, γεια σου, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Γεια σας. Ζακώ. Ναι. Τι είπες για τα τελευταία 6 χρόνια. Όχι, δεν το είπα. Εγώ ο φίλος λέει. Μιλάει ο ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό. Όχι, ο φίλος είπε. Λέει τα τελευταία 6 χρόνια και τώρα και το μήνυμα του φίλου.
Αλλάξαμε επίπεδο. Φυσικά άλλαξε επίπεδο. Ναι, εντάξει, αλλάξε. Ναι, αλλά τα άλλα δεν μετράνε, δηλαδή πριν τα 6 χρόνια τι κάναμε. 50 χρόνια. Ναι. Ξέρεις καμιά ομάδα που να έχει βάλει εσύ 6 γκολ τον Ολυμπιακό, 4 γκολ μέσα στην έδρα του. Αυτό τι. Θα είναι 23 χρόνια αίτητος με αυτή την ομάδα του Πειραιά. 23 χρόνια σωστά και 12 χρόνια με είχες μετά να τον κερδίσει. 12 χρόνια, ρε φίλε, τότε. Α, μπράβο. Να τα λέμε κιόλα, έτσι. Σωστά είναι αυτά που είπες. Εκεί έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Έχει τρυπήσει όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο κόκκινο. Σωστό, αλλά 12 χρόνια και ο Άρης μία-δύο νίκες τις είχε. 12 χρόνια και, δεν είχε. Και, τον Ολυμπιακό, αλλά, βέβαια. Έχω, είμαι η μόνη ομάδα που έχω τις περισσότερες δείξεις με τον Ολυμπιακό και μου μιλάς εμένα και τα δέντρα. Άλλο αυτό, ρε φίλε. Δεν είπα ότι αυτά που είπες είναι σωστά. Σου είπα, όπως λες, 23 χρόνια όντως δεν τους τον κέρδιζες. Είχες και 12, είπα να τον κερδίσεις. Στην έδρα σου, όχι εκεί. Τρύπησε στη Ριζούπολη ο Παναθηναϊκός, να σου δώσω και στόχο και να πει. Έπαιζε για 3 αποτελέσματα. Και στο 23 ο Παναθηναϊκός έπαιζε το πρωτάθλημα. Ωραία, αυτό. Και με νίκη του. Και με χ, και αν έκανε και ένα. Ωραία, και... αυτά που είπε στο 6-0 που είναι 6-1 στις αίρες και το 0-4. Ναι, τι αποδεικνύεις με αυτό, είναι σωστά αυτά. Τι αποδεικνύεις, ότι. Έχω τις περισσότερες με αυτή την ομάδα του Πειραιά. Εγώ είπα ότι δεν τις έχεις. Έχω τις περισσότερες νίκες από κάθε άλλη ομάδα. Εγώ είπα ότι δεν τις έχεις. Τι σημαίνει αυτό. Τι με έλεγε, γιατί βάζει τα τελευταία 20 χρόνια που ο Κόκκαλης τρυπούσε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα τρυπούσε και εσένα. Άρα τρυπούσε και εσένα. Α, μπράβο. Αυτό είναι. Γιατί βάζει τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ δεν τον τρυπούσε, τρυπούσε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο εκτός τον ΠΑΟΚ. Όχι, και εμένα μαζί. Α, μπράβο, αυτό είπα. Ωραία, μα δεν είπα. Λέω όπως, αν θεωρούμε ότι τρυπιέται τώρα ο Άρης, έτσι τρυπιόταν και ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται μονάζιγα δικά μας. Δεν γίνεται. Εμένα με τρυπούσε με τη διαιτησία και τον έπορε, φίλε. Όχι, φίλε. Δεν μου έδωσε, ελεύθερους παίκτες. Όχι, φίλε. Ούτε είχα πρόεδρο. Άρα εμένα, ένα λεπτό ρε παιδιά. Να μιλάμε, είπαμε να κάνουμε συζήτηση. Άρα εμένα με τρυπούσε διαφορετικά και εσένα σε τρυπούσε με τη διαιτησία. Φυσικά. Ωραία. Όχι, διαφωνώ. Είπε ο φίλος ο Αριανός ότι στις αίρες, ότι πουλήσαμε τον πρόεδρο, τον πουλήσαμε, έτσι. Τόσο. Του προπονητή και τον παίχτη. Όχι. Ξέρεις πόσα χρόνια με κέρδισε ο Ολυμπιακός, έξι γκολ έφαγε. Την άλλη χρονιά με κέρδισε, όχι. Την μεθεπόμενη με κέρδισε, όχι. Ναι. Λέμε ότι είναι, δεν είναι σύνηθες σε παγκόσμιο φεύγιο. Ναι, λέμε ότι δεν είναι σύνηθες. Παραδεχτείτε τώρα. Ναι, λέμε ότι δεν είναι σύνηθες. Παραδέξουμε μια φορά, αρκετέ. Παραδεχτείτε να παραδεχτούμε, ρε φίλε. Θέλετε να παραδεχτούμε όσα. Εσείς θέλετε να παραδεχτούμε μόνο τα δικά μας και τα δικά σας να μην παραδέχετε τίποτα καν. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Μονάζιγα δικά μας δεν γίνεται, ρε φίλε. Θα βγάλεις άκρη, φίλε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Θα βγάλεις άκρη, φίλε. Δεν γίνεται μονάζιγα. Άκου λίγο, φίλε. Έχουν αυτό το σκεφτικό που τους το έχουν περάσει από μικρά παιδιά κάποιοι. Τους κάνανε μεγάλο κακό. Άκουσε με λίγο. Αυτοί με το μυαλό τους παράτια χτίζουν. Εντάξει, έχουν 50 χρόνια να πάρουν τίτλο. Έχουν 3 υποβιβασμούς. Αυτό τι σχέση. Ο ΠΑΟΚ παίρνει 3 συνεχόμενες χρονιές τίτλο, θα πάρει και τέταρτο. Και αντί να ασχοληθούν με την ομάδα του. Ότι δεν βάλαμε γκολ, τι σημαίνει αυτό, φίλε. Δεν είμαστε ανάξιοι. Να δουν αν μπορούν να πάρουν κανένα τίτλο. Δεν είμαστε ανάξιοι να βάλουμε γκολ. Τι σχέση έχει αυτό. Κοίταξε, φίλε. Δεν είμαστε ανάξιοι να βάλουμε γκολ. Τι αποδεικνύει αυτό σε 5 μάτσες δεν βάλαμε γκολ. Άντε, για να μην σε πικάρω, ναι. Ο πίκαρε. Σου είπα και άλλη φορά. Ο αυτοκράτορας ήταν. Σε μεγάλη αθήνα δεν πήρες ένα τρόπο να πάρεις. Όπως πήρες το 79 και το παλικαρίσιο πρωτάθλημα. Που είχαν οι άλλοι ομαδάρο Ολυμπιακός. Ένα πρωτάθλημα πήρες. Ο αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας Άρης στον μπάσκετ. Α, και ο Άρης είναι και στον μπάσκετ. Δηλαδή Αθήνα, ρε, πότε πήρες, ρε. Ωραία, φίλε. Έχει ίδια χρειά φωνής με τον Κούδα, ε. Πάντως, ρε φίλε, για να τα κάνουμε μία σούμα. Ένα λεπτό. Θα κάνουμε μία σούμα πολύ ωραία. Μην ένα λεπτό. Ο Άρης, ο αυτοκράτορας πήρε ένα παλικαρίσιο. Όλα τα άλλα τα έπαιρνε με το ΖΙΧ, με τις ντόπες, με τα τέτοια. Ο ΠΑΟΚ πήρε το καλό. Ο Παναθηναϊκός με τον Γιαννακόπουλο, ο Αγιάλος με τον Αγγελόπουλο. Στην μπάλα ο Άρης δεν μετράνε τα παλιά. Του Ολυμπιακού είναι με τον Κόκκαλη, του Παναθηναϊκού. Μόνο τα δικά σας είναι σωστά. Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ποιο να σου απαντήσω, παίζουμε. Αν έπαιρνες 10 τρόπια τότε και έπαιρνες 3 τρόπια τώρα στο μεγάλο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Θα είχα μεγαλύτερη αξία, ρε φίλε. Καλά, φυσικά. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Αυτό δεν θα σε πω. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αυτό δεν θα σε πω. Να σε υπενθυμίσω. Ωραία. Το ξαναείπα, ο Ηρακλής στο βόλεϊ τα πήρε από τον κυπελούχο Ευρώπης στο βόλεϊ Ολυμπιακό. Λέω φίλε μου. Ναι, λέω φίλε μου ότι ο. Η Γιαννακόπουλε. Ναι, τελευταίο αυτό. Η Γιαννακόπουλε, να σου θυμίσω ότι είναι στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού από το 79 όμως, φίλε μου, εντάξει.
Από το 79. Δεν τρέχανε, ρε φίλε. Πώς? Δεν τρέχανε όμως. Τι να κάνουμε, εγώ φταίω. Και γιατί να. Αυτό να θα πω μια τάκα του Τάσου. Γιατί δηλαδή, κι εγώ δεν είμαι, και εγώ δεν είμαι μεγάλος, δεν έχω κανένα. Τέλος πάντων. Πήρες με τον Μπάουκ που είχε το παραδέχτης και εσύ. Γιατί σε να μιλήσει, γιατί είσαι ομαδάρη τα τελευταία 2-3, έτσι. Μετά το 89-90, έτσι. Με είπες, μπορούσα να τα πάρω Μπάουκ από τα αθλήματα. Το ένα εκείνο που πήγε στο 4-2 μπορούσε να το πάρει. Δύο ήταν. Το ένα ήταν από πού σου τάρει τώρα. Το τρίποντο του Γιάννη. Να σε καλά, φίλε, καλό βράδυ. Άστο, εντάξει. Και αύριο, και αύριο εδώ θα είμαστε. Για την επικοινωνία. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Να μιλήσουν όλοι. Έχουμε και την κλήρωση για τα δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. FM και εννοεί τελευταίοι. Ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δύο εισιτήρια για την Κυριακή ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γεια σας, γεια σας. Θα πω κάτι για μια εκπομπή. Θα μου πεις γιατί ασχολείσαι με εκπομπή Αθηναϊκές. Γιατί που παίρνουν εκεί. Θα δώσω το στίγμα. Το πώς φαντασιώνονται οι Ολυμπιακοί στη σημερινή κατάσταση. Ένας οπαδός του Ολυμπιακού σε εκπομπή σοβαρή Αθηναϊκή, παίρνοντας τηλέφωνο, αρχίζει ως «Εάν ο Λεβαδιακός δεν έχανε από τον Πανιόνιο, ξέρετε, λέει, την Κυριακή στην Τούμπα, πόσα καρδιακά και εγκεφαλικά θα είχαμε επεισόδια». Και μάλιστα να το τονίζει, όπως σας το λέω, με το μαχαίρι στα δόντια ο Κομπότης. Αμα λέω, τι γίνεται. Ο οποίος θεωρείται σοβαρός αυτή την εκπομπή, είναι καλή εκπομπή. Αθηναϊκή 4-6 ιστορία. Τι λέει, ρε παιδάκι μου, και τότε και το... Φαντασιώνονταν το πρώτο, σιγά σιγά τη φωνή. Φαντασιώνονταν και τότε... Ξέρεις, φίλε, πες ποιος είναι, δεν πειράζει, δεν είναι κακό αίρεση. Πες το για τον Γεωργίου, λες. Ναι, παιδί μου, και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και το παίζει αντικειμενικός και χαχαχά μου χουχού. Μια φαντασίωση, ένα πράγμα, ρε, σου λέω, καλά, πόσο φαντασίωση έχουν τα παλικάρια. Δεδομένου ότι ο Λεβαδιακός νίκησε τον Πανιόνιο, δεν γλιτώνει ο ΠΑΟΚ από τον Κομπότη και καρδιακά θα έχουμε. Και τότε να σας δω μέσα στα Γιάννενα όλοι μαζί να πάμε να πάρουμε τον το κορυφαίο, ξέρεις ποιο είναι. Είχε... Άκου λίγο, ρε. Άκου λίγο, ρε. Κάνει εκπομπή το Σφουγγαρόπανο αυτό, ο Τσουκαλάς με τον άλλο, τον Αγαθιάρη, τον Χαζοβιόλη. Με τον Άκη. Όχι, δεν είναι αυτό. Άλλο λέω, ρε. Άλλο λέω, άκου. Και τον παίρνει ένας Καστοριανός. Γεια σου που του λέει, πάω από Καστοριά. Το λέει, δύο λεπτά θα μιλήσει. Το λέει, έλα να μας κάνεις. Μίλησα με τον Γιώργο του Σαββίδη, το λέει ο Καστοριανός, ο Πάοξης. Και συμφωνήσαμε, λέει, να έρθεις, λέει, να μας κάνεις, λέει, την απονομή του πρωταθλήματος, λέει, μες στην Τούμπα. Και είπαν. Κάποια στιγμή το λέει αυτό το χαζοχαρούμενο δίπλα στο Σφουγγαρόπανο, το Τζουκαλά. Το λέει ο Άκης αυτός, ναι. Το λέει, ποιος μυρίνει, ρε, αυτός λέει με τις πατερίτσες. Και τι το λέει, ρε, φίλε, ο Καστοριανός. Αυτός λέει και με τις πατερίτσες γκολ θα σας βάζει, ρε. Αυτές είναι ακραίες, δεν τις ακούω προσωπικά, οκ. Ναι. Τελευταία έτσι ερώτηση, τριγκαδόρη και λίγο στο φίλο του Ναριανό. Ναι, κάνει και να μας κάνει την κλήρωση. Και κλείνω, οκ. Αν ο ΠΑΟΚ δεν χάσει από Λεβαδιακό και Γιάννηνα, θα είναι άειρο το πρωτάθλημα, οκ. Ποια άλλη ομάδα, αν γνωρίζει ο φίλος ο Αριανός, έχει πάρει άλλη το πρωτάθλημα? Νομίζω ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ο Παναθηναϊκός. Ναι, 24 νίκες και 6 παλαιά. Double, δεν έχει πάρει αν καμία κάνει, ομάδα. Κάνει. Και να είναι και αίτητος. Ο Παναθηναϊκός. Νομίζω. Η απάντηση. Νομίζω ο Παναθηναϊκός στις 24 νίκες και 6 παλαιές. Όταν δεν ήταν επαγγελματικό το πρωτάθλημα όμως. Το 1964... Χωρίς να είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα. Ή το 66 ή το 64. Μα αυτό που λες, η τρικαδόρικη είναι και χαβαλεδιάρικη. Δεν δέχεσαι τους τίτλους του Άρη. Γιατί? Γιατί αίτη το πρωτάθλημα είχε και το 54-55 ο Ολυμπιακός. Δεν το ξέρω, ρε φίλε, δεν το ψάξα. Αυτό τι σημαίνει? Δεν το ψάξα. Όχι, δεν... παιδιά, έχει τρία αίτη τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός δεκαετία 50. Ναι. Όλοι όμως έχει... λένε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν το ξέρω, φίλε, να σου πω την αλήθεια. Άμα είναι έτσι, είναι. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Περίμενε λίγο, Νίκο Μοσκοβίτη. Δεν υπάρχουν τίτλοι πριν το πρωτάθλημα. Να σε καλά, φίλε. Καλό βράδυ. Δεν μετράνε, φίλε, εντάξει. Αφού το είπε, έτσι ήταν. Είναι ο Νίκο Μοσκοβίτη, μα κάνει την κλήρωση. Θα στείλει δύο ΠΑΟΞΑΚΙΑ στη Φιέστα την Κυριακή. Έλα, πε το μέσα, έλα, πε το μέσα, αρεσί.
Έλα, είναι ωραίο. Έλα, Νίκο. Καλώς τον Νικολάκη. Έλα, ναι. Θα έχει σίγουρα φτιάξει την Κυριακή. Γιατί... Ευελπιστώ ότι θα έχει. Εγώ την προηγούμενη Κυριακή είχα προετοιμαστεί, είχα πάει στο γραφείο με ξηρά τροφή για δύο μέρες και μία ώρα ήμουν σπίτι. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο η φιέστα να γίνει μέσα στο σπίτι μας. Μέσα στο γήπεδο που ενδεχομένως να είναι. Νίκο, όταν του το είπα. Όχι, έλεγε 0-3, έλεγε. Γεια σου, Ναλή. Ενδεχομένως να είναι και το τελευταίο μάτς μέσα στην Τούμπα. Αν θα γίνει ανακατασκευή του γήπεδου, δεν το ξέρουμε. Μπορεί. Ενδεχομένως, λέω. Ενδεχομένως. Οπότε νομίζω ότι είναι δικαιωματικά πολύ καλύτερα να πανηγυριστεί από 35.000 φίλους του ΠΑΟΚ τουλάχιστον αρχικά μέσα στο γήπεδο και κατ' επέκταση από δεκάδες χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ στο Λευκοπύργο και στα Πέριξ. Πες τον άνθρωπο να κάνει την κλήρωση. Πες. Τον έφαγε. Ρώτησε κάτι. Τον έφαγε. Ρώτησε κάτι. Τον πήγε στην Πάτρα μέσω. Με κοιμάω. Μέσω Καΐρου τον πήγε στην Πάτρα. Πες τον. Δώσ' μας δύο νουμεράκια από το 1 ως το 36. Το 7 του Μπάνε Πρέλεβιτς. Ναι. Και το 36. Φίλε και το τελευταίο που έστειλε. 7 και 36. Ωραίος. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μοσκοβίτη. Μέχρι να βρω εγώ τα νούμερα. Λοιπόν, να διαβάσω. Θα αναφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, πάμε... ο Ζάχος. Έτσι. Ωραία. Πάμε μέχρι πρώτα. Να ψάξω εγώ 7 και 36. Πες. 7 και 36, εσύ. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτα με Πορκίτο. Βασιλή, ακούς. Λοιπόν, και μετά αυτό που μου είπες. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στο Πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρυνση και σαλάτες και συνοδευτικά. Και για τη 40η φυσικά υπάρχει και νηστίσιμο μενού. Αποτελείται από φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια στη σχάρα και καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές τεράστιες μερίδες. Καραολί και Δημητρίου 52 η διεύθυνση, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Pepsi USL Masters. Στο φετινό UEFA Champions League, αν είσαι master στις USL ποδοσφαιρικές γνώσεις, πετάς για τελικό. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook, απάντησε σωστά στο Pepsi Quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη. PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Ζήσε όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι τον μεγάλο τελικό παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης σου Pepsi Max. Γιατί στο ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Λοιπόν, να πω λίγο τους νικητές τους φίλους και μετά τους δύο υποστηρικτές τους τελευταίους και να φεύγουμε. Νικητής το νούμερο 7, Παναγιώτης Ματσιώρης. Έχει στείλει το μήνυμα 20 και 24 και 55 δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνω. 6, 9, 77 σε 7, 19. Παναγιώτης Ματσιώρης. Ο ένας νικητής. Και νικήτρια έχουμε. 21 και 52. Μαρία Σντούκου. 6, 9, 74 σε 8, 70. Ο φίλος και οι φίλοι που ακούσαν τα ονόματά τους θα ειδοποιηθούν αύριο από τη Γλυκίτα τη Μαριλής για τον τρόπο που θα παραλάβουν τα εισιτήριά τους για τη θύρα 7 να είναι παρόν στην μεγάλη φιέστα στο πανηγύρι που θα στηθεί μετά το μάζι του Λεβαδιακού, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει, υπάρχει και λέμε, αν δεν εμφανιστεί ένας από τους δύο. Αν δεν εμφανιστεί. Αν δεν εμφανιστεί, θα γίνει κλήρωση αύριο. Άλλη μέρα. Άλλη μέρα. Ναι. Αύριο η Μαριλής θα το πάρει και τον Παναγιώτη και την Μαρία και θα του ζητήσει ταυτοποιήσεις. Δηλαδή, ναι. Αριθμό ταυτότητος, αφημί και άμα. Για να μπει στο γήπεδο, ναι. Έτσι. Λοιπόν, διάβαζε και τα τελευταία. Αυτό, δώσε λίγο μουσική, ποιος παίρνει. Δώσε λίγο. Λοιπόν, οπότε και ο Παναγιώτης και η Μέρη να έχετε αριθμό άμκα, αφημί και αριθμό ταυτότητος. Εντάξει. Και με το καλό, καλή επιτυχία εδώ και την Κυριακή που θα είστε, να φέρετε γούρι και να είστε παρόν στα τρελά πανηγύρια που θα κρατήσουμε τις πρώτες πρωινές ώρες. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το πρατήριο υγρό καυσίμο και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισάκ Τεχλικίδη στην Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φαίνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο για να ζεσταθείτε. Σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς το 2310 611 256 και έρχεται
την επόμενη μέρα ο Ισαάκ με το επιτελείο του και σας γεμίζει τη δεξαμενή με μεγάλη συνέπεια πάντα στην ώρα του. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση, το μότο του Ισαάκ Τεχνικίδη. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν και το κομμωτήριο ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά, ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Μόνο στο κομμωτήριο ανανέωση, Ανδρέα Παπαδρέου 2,25 στο γεφυράκι των Μετεώρων στη Νεάπολη. Σας περιμένουμε για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ανανεωθείτε οικονομικά. Κλείστε το ραντεβού σας στη φίλη μας την Πόπη στο 2310-616-999 να κουρευτείτε μόνο με 5 ευρώ. Λοιπόν, αυτά. Αύριο πρώτα ο Θεός, άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα στις 8 η ώρα μέχρι τις 10, έτσι Στάσο. Μείνετε έτσι, συντονισμένοι έτσι. Στο Λίμπερο, ακολουθεί Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, μέχρι τις 12 σας κρατήσει συντροφιά με την εκπομπή Μπάλαντερ. Από τον Τάσο. Να πούμε λίγο δύο πράγματα και να φύγουμε. Μπορεί να υπήρχε λίγο ένταση η σημερινή εκπομπή. Αυτά συμβαίνουν σε μια ζωντανή εκπομπή. Αυτά συμβαίνουν όταν στο ραδιόφωνο βρίσκονται οπαδοί. Δεν βρίσκονται δημοσιογράφοι, μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι. Είμαστε οπαδοί παύρα ραδιοφωνική παραγωγή με τον φίλο του Ζάχο εδώ πέρα. Έτσι. Και δεν γίνεται να υπάρχει ένας παοξής, ένας αργιανός, να βγαίνουν παοξίδες αργιανοί στις γραμμές και να μην υπάρχει ένταση σε κάποιες από τις εκπομπές που έχουμε. Έτσι. Αν ενοχλήσαμε ή προσβάλαμε κανέναν, να ζητήσουμε συγγνώμη. Σωστά. Και την επόμενη φορά όλοι μαζί και εσείς και εμείς να είμαστε πιο βελτιωμένοι όσον αφορά. Εντάξει, δεν βρήκαμε κιόλας, δεν κάναμε αίρεση σιγά. Εντάξει. Εντάξει, υπήρχε εντάξει. Ρε παιδί μου. Εντάξει. Μια-δυο αντιπαραθέσεις με κάποιους φίλους. Εντάξει, από το Δελασάλη, δεν κατάλαβα. Ρε παιδιά, όταν μιλάμε να καταλαβαίνουμε, δεν είναι κακό. Έτσι. Και μπορεί να είμαστε εμείς το λάθος. Έτσι. Δεν λέω. Okay. Τέλος καλό, όλα καλά. Θα τα πούμε. Θα σου έχω τον Μπουγάτσο αύριο, τον Μπουγάτσα. Θα δει τα γύρω. Φίλε, τον έχω για πρωινό. Αυτό το φυστικό βούτυρο τον έχω για πρωινό. Τα μεταφέρω όλα αύριο. Θα έρθει φορτωμένο. Κάνα ηγεσία που αν μιλήσει το παιδί σοβαρά. Μέχρι και ο Μπιμπισίδης που μιλάει όταν σοβαρά. Ποιο Μπουγάτσα τώρα. Οι άνθρωποι έχουν άποψη. Με έκρηξη θα ξεκινήσει η εκπομπή αύριο αν έρθει. Ούτε προπαγάνδα ούτε τίποτα. Όμορφα, ωραία. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλου. Καλό βράδυ.